Καρανίκου, είμαι φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σημερινή μας εκδήλωση θα προλογίσουν με μια σύντομη τοποθέτηση εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση του εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, θα περάσουμε στις κεντρικές ομιλίες των μελών του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023. Στη συνέχεια θα αναγνωστεί και θα ζητηθεί από εσάς η στήριξη στο ψήφισμα της εκδήλωσης και στο τέλος θα δοθεί βήμα για ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση. Λίγο πιο δυνατά. Τη μετάφραση στην νοηματική την κάνει εθελοντικά η Αλεξία Πρίκου. Καλούμε στο βήμα την Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χατζηχαράλαμπος Αλέξανδρος, από τους πολίτες του Βόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα σε αυτή μας την εκδήλωση. 28 Φεβρουαρίου, 1η Μάρτη 2023. Τελείται στα ΤΕΜΠΗ ένα έγκλημα. 57 άνθρωποι δολοφονούνται. Πλειοψηφία αυτών, φοιτητές και νέα παιδιά. Θα παρακαλέσω όλους μας να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Ναι, κάθεται η κυρία. Έλα, Σοφία. Κυρίσουμε μια εισιτήρια. Μπορώ που δεν σηκώνω, αυτής της εκδήλωσης, στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και φυσικά στους καλεσμένους αυτής της εκδήλωσης. Καλούμε στο βήμα την εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Γλωσσικών και Διαφορτισμικών Σπουδών, Ελένη Γιανακοπούλου. Μια θλίψη γιατί οι αγώνες των παλαιότερων μοιάζει να έγιναν στο τίποτα.
από τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 που βαλάω ένα δίλημα. Να σοπάσω και να δεχτώ αυτή την αλλακώτη μοίρα ή να φωνάξω. Και είμαι εδώ και φωνάζω. Δικαιώστε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Τιμωρήστε τους υπεύθυνους. Μην ανέχεστε το λίγο για ζωή. Γκρεμίστε τα όλα και θα τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Διάφανα, ανοιχτά, δίκαια και δημοκρατικά. Από τις 28 Φεβρουαρίου πήρα μια απόφαση. Να μην συμβιβαστώ με τη σιωπή. Να μην συμβιβαστώ με το λίγο. Με το πάμε και όπου βγει. Να μιλώ και να υψώνω τη φωνή μου όταν σκοτώνω τους φίλους μου και όταν σκοτώνω το μέλλον μου. Να διεκδικώ μια χώρα που σέβεται τους ανθρώπους της, τη ζωή και τις αξίες και παλεύει γι' αυτά. Ευχαριστώ. Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γιώργος Γιάκα. Να χαιρετήσουμε από το Σύλλογο της Χωροταξίας στην τεράστια εκδήλωση που γίνεται. Ένα χρόνο μετά από το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ακριβώς αυτό το έγκλημα δεν έχει ξεχαστεί και δεν θα ξεχαστεί. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από την τεράστια απεργία που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, τη μέρα επετείου που έγινε του εγκλήματος, όπου συμμετείχαμε οι καταλήψεις μας από τις σχολές, τα μπλόκα των αγροτών και ενωθήκαμε στην απεργία αυτή ανά την Ελλάδα. Η απεργία αυτή αποτελεί τη συνέχεια του περσινού φοβερού κινήματος που ξέσπασε αμέσως μετά το έγκλημα, όπου από τις δικές τους καταγραφές διαδήλωσαν για ένα μήνα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Η πρώτη πανεργατική απεργία στις 28 Μαρτίου, που συνδυάστηκε με την απεργία για την ημέρα των γυναικών, συγκρίθηκε με τις απεργίες που έγιναν μετά το πρώτο μνημόνιο. Αυτός ο κόσμος δεν σταμάτησε να διαδηλώνει μετά που βγήκε ο Μητσοτάκης με 41%, αλλά αντιθέτως βγήκε διαδήλωνε ακόμα πιο δυνατός για την Πύλο, για το έγκλημα των 600 νεκρών, για τις φωτιές και τις πλημμύρες που έγιναν εδώ πέρα στη Θεσσαλία, με τις καταλήψεις στις σχολές, τα μπλόκα των αγροτών, παλεύοντας για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Άρα ακριβώς με αυτή τη δύναμη πρέπει να διεκδικήσουμε. Ένα, να τιμωρηθούν οι ένοχοι και καμία συγκάλυψη του εγκλήματος, να μπουν στη φυλακή, να πληρώσουν όλοι και όλες τις ποινικές και πολιτικές τους ευθύνες. Δύο, να βάλουμε στόχο στις ειδικοποίησεις της κυβέρνησης, στα νοσοκομεία και στην ειδικοποίηση του ΕΣΥ. Εκεί και αν θα μετρήσουμε νεκρούς, αν περάσουν αυτό το νομοσχέδιο. Ήδη μιλάνε και από κομματινά χειρουργία και επιπληρωμή είσοδο για όσους δεν έχουν άμκα. Στα λιμάνια αποστερούνται προσλήψεις και οι εργάτες σκοτώνονται μετά από πολλές βάρδιες. Να σταματήσουμε τη λογική το ότι αυτοί που έχουν χρήματα έχουν δικαίωμα στην παιδεία και στην υγεία. Να ανατραπεί ο νόμος του αναθεώρησης του άρθρου 16. Να παλέψουμε για επανακρατικοποίηση των αγαθών που ιδιωτικοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σιδηρόδρομοι να γίνουν και πάλι κρατικοί κάτω από εργατικό έλεγχο. Οι εργάτες ήταν αυτοί που προειδοποιούσαν ότι θα γίνει μακελιό. Μόνο αυτοί ξέρουν τη λειτουργία του σιδηροδρόμων, άρα μόνο αυτοί πρέπει να έχουν τον έλεγχο. Τρία, πρέπει να παλέψουμε για τη δικαιοσύνη για τους 600 νεκρούς της Φύλου και το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε στη Μεσόγειο. Τέλος, πάλι για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Καμιά συνεργασία με το κράτος Ισραήλ. Stop στο εμπόριο των εξοπλισμών. Αυτά τα λεφτά που πηγαίνουν για την κοινοκτονία να γυρίσουν πίσω στις ανάγκες μας. Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε να παλέψουμε ενάντια σε μια πολιτική που έχει για Θεό τον πλούτο. Μια κυβέρνηση που είναι ανοιχτά σεξιστική, που από την ώρα που βγήκε μετράμε κάθε μέρα μια νέα γυναίκα νεκρή. Βγαίνουν στον δρόμο κάθε μέρα και γίνεται όλο και περισσότερο αυτή η συγκάλυψη. Να μπει ένα τέλος στον καπιταλισμό που σπέρνει μόνο καταστροφή και θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε δηλαδή για μια κοινωνία που θα μπορούμε να ζούμε και οι ανάγκες μας να είναι πάνω από τα κέρδη τους. Αυτοί οι συγγενείς των θυμάτων που είναι εδώ πέρα μαζί μας σήμερα να σηματοδοθεί και αύριο να βγούμε μαζί στους δρόμους να διαδηλώσουμε και αυτή η πρόταση μομφής που μπήκε στη Βουλή να βγει στους δρόμους εκεί που πραγματικά της ανήκει. Ευχαριστούμε. Καλούμε στο βήμα την εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Μαρία Ρουχά. Για πολλούς, το έγκλημα στα Τέμπη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι φοιτητές, από την επόμενη κιόλας μέρα, καλέσαμε σε γενικές συνελεύσεις, στήσαμε αυτοσχέδια μνημεία με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους,
λουλούδια και αναμένα κεριά παντού στο πανεπιστήμιο. Καλέσαμε σε συλλαλητήρια. Κάναμε το θυμό και την οργή που μας έπνιγε διεκδίκηση και αγώνα, ώστε το έγκλημα αυτό να μην ξεχαστεί, αλλά και να αποδοθούν οι νομικές και πολιτικές ευθύνες. Σε όλη τη χώρα, σε κάθε σχολή, σε κάθε σχολείο, μέσα μας μεγάλωνε και έβραζε ο θυμός. Δεν πιστέψαμε εξ αρχής το παραμύθι και τις δικαιολογίες της εταιρείας και της κυβέρνησης ότι φταίει ο Σταθμάρχης, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος ή ατομική ευθύνη. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για τη θανατηφόρα κατάσταση στα τρένα, αλλά αγνοήθηκαν από την κυβέρνηση και την εταιρεία. Ούτε ατύχημα ήτανε, ούτε η κακιά στιγμή, ούτε ανθρώπινο λάθος. Ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα που όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα είχαν σχεδιάσει. Αλλά και όλα αυτά τα συστήματα που δεν μπήκαν ποτέ σε λειτουργία από καμία κυβέρνηση, από καμία εταιρεία. Γιατί αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, ενώ εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Γιατί το έγκλημα αυτό, γιατί για το έγκλημα αυτό υπάρχουν ένοχοι. Όλες οι κυβερνήσεις, το κράτος, η εταιρεία Hellenic Train, όλοι αυτοί που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή ως κόστος όταν γεμίζουν με εκατομμύρια τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το σύνθημά μας ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας φωτίζει την πραγματική αιτία του εγκλήματος και τους πραγματικούς ενόχους. Οι ένοχοι έχουν και ονοματεπώνυμο, αλλά είναι και συνολικά ένοχοι και βαμμένοι με αίμα η πολιτική όλων των κυβερνήσεων έως τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξεχνάμε το ΣΥΡΙΖΑ που ιδιωτικοποίησε τον ΟΣΕ. Και πόσο μάλλον δεν ξεχνάμε φράση Υπουργού Οικονομικού του ΣΥΡΙΖΑ: πουλάμε τον ΟΣΕ και για ένα ευρώ. Και για ένα ευρώ. Άρα και κοστίζει πάνω από ένα ευρώ για αυτούς η ανθρώπινη ζωή. Οι ζωές των 57 ανθρώπων που σήμερα δεν είναι μαζί μας κοστίζουν πάνω από ένα ευρώ. Ο λαός όμως ήταν και είναι πολύ καλά γνώριμος με αυτή την πολιτική. Αυτή την πολιτική τη συναντάμε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, στο πανεπιστήμιο μας. Είναι αυτή που πέρυσι, λίγο μετά από το έγκλημα στα Τέμπη, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή δύο φοιτητριών, γιατί οι εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου δεν συντηρούνται και ένα παράθυρο πήγε να πέσει πάνω τους. Είναι η πολιτική που μας έπνιξε δύο φορές το Σεπτέμβρη, που έπνιξε τις σχολές μας μέχρι τον Οκτώβριο και που έπνιξε κόπους και όνειρα ζωής πολλών ανθρώπων κάτω από το νερό. Είναι η πολιτική που έφερε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την επιχειρηματική λειτουργία του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Είναι η πολιτική που θέλει τις ανάγκες μας κόστος. Όπως και η φοιτητική συλλογή είχαμε αναφέρει μάλιστα από την πρώτη στιγμή, τα επόμενα Τέμπη είναι μπροστά μας. Εκείνες τις μέρες όμως δώσαμε και μία υπόσχεση. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Ένα χρόνο μετά, στις 28 Φλεβάρι, οι δρόμοι πλημμύρισαν πάλι από ανθρώπους αγανακτισμένους και γεμάτους θυμό. Απέδειξαν πως όσο καιρός και αν περάσει, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί και έχει χαρακτεί βαθιά μέσα σε όλους μας. Κάθε μέρα που περνάει, δεν ξεχνάμε τους συμφοιτητές μας, δεν ξεχνάμε τη Δήμητρα, δεν ξεχνάμε ότι ήταν και αυτή η παιδιά σαν και εμάς, γεμάτη όνειρα και ελπίδες. Είμαστε εδώ και φωνάζουμε γιατί κάποιοι τους στέρισαν το δικαίωμα να κάνουν το ίδιο. Τώρα είναι η ώρα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι. Δεν περιμένουμε, δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Θα παλέψουμε τώρα για ασφαλείς μεταφορές και υποδομές. Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, κύριο Αλέξανδρο Τσαπασλή. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε να πω ότι είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδρομικών και από αυτή τη θέση ανταποκριθήκαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδίας στο κάλεσμα και στην πρόσκληση που μας απευθύνατε. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε, γιατί εγώ θα αναφερθώ μονάχα για το δυστύχημα, παύλα έγκλημα των τυπών. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες. Πρώτα απ' όλα για την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Θέλω να ξέρετε ότι όπου μας έχει ζητηθεί να μιλήσουμε, εμείς είμαστε παρόντες. Δεν έχουμε διαφορήσει ποτέ ούτε κόμματα ούτε χρώματα. Και έχουμε δηλώσει δημόσια ότι εκεί που θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμοι, εμείς θα είμαστε παρόντες.
Ξέρετε, μου είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν βρίσκονται συγγενείς θυμάτων, να προσπαθείς να αρθρώσεις ένα λόγο στο να επιχειρηματολογήσεις για το οτιδήποτε είναι αυτό που έχεις στη σκέψη σου. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να είμαστε όλοι ταπεινοί. Θα πρέπει να έχουμε τα κεφάλια σκυμμένα και θα πρέπει το αυτονόητο που θα είναι να υπάρξει δικαιοσύνη, απόλυτη δικαιοσύνη γύρω από το δυστύχημα των τεμπών. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι είναι ζητούμενο. Και δυστυχώς αυτό προσβάλλει. Και μας προσβάλλει όλους μας. Θέλω να σας πω επίσης ότι μέσα στους 57 νεκρούς υπάρχουν 11 νεκροί συνάδελφοί μας. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι ούτε εμείς ξεχνάζουμε. Μου επιτρέπετε τον τόνο της φωνής μου, ίσως γιατί δεν έχει την ίδια ορμή που έχουν τα παιδιά προηγουμένως που μιλούσαν. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο να εκφράσω δύο σκέψεις. Θέλω να ξέρετε ότι σήμερα ο σιδηρόδρομος είναι στη χειρότερη του στιγμή που βρισκόταν ποτέ. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εγώ πριν από 35 χρόνια ταξίδεψα από την Καλαμάτα με τον τρένο να πάω στην Αθήνα και από το Ορμένιο κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα υπάρχει μία γραμμή, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και εκείνο με μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Βόλος είναι αποκλεισμένος, ο ιστορικός Βόλος. Και ξέρετε, ήμουν πριν από 2 χρόνια εδώ σε μία διαμαρτυρία τότε που έκλεισε ο σταθμός του Βόλου. Όπως είναι αποκλεισμένα από πάρα πολλές πόλεις της Βόρειου Ελλάδος. Στην Αλεξανδρούπολη έχει να πάει τρένο 5-6 χρόνια και αναζητείται ακόμη η ημερομηνία του πότε θα ξεκινήσει. Επειδή δεν σας ακούω, δεν... Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στο σιδηρόδρομο. Δυστυχώς. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχω κλείσει τα 38 χρόνια εργασίας στο σιδηρόδρομο, όπου σήμερα οι περισσότεροι από εμάς είμαστε γύρω στους 580 σε ένα οργανόγραμμα που ψηφίστηκε πριν από 2,5 χρόνια στη Βουλή που προβλέπει 2.100 θέσεις. Θέλω ακόμη να γνωρίζετε ότι οι σιδηροδρομικοί, σε όποια εταιρεία και αν δουλεύουν, ειδικά εμείς οι παλαιότεροι, έχουμε ακόμα την οτροπία του ενιαίου σιδηρόδρομου. Εμείς δεν χωρίζουμε τη Χελένη Τρέιν με τον ΟΣΕ ούτε τον Φίνεργο ΣΕ. Και επειδή είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία να ακούγονται γύρω από τον ΟΣΕ και από τους συναδέλφους μου πολλά πράγματα, θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Ακούμε διάφορα απομαγνητοφωνημένα που παίζουν στα διάφορα κανάλια. Ξέρετε, εγώ δεν έχω πρόσβαση στα απομαγνητοφωνημένα. Δεν τα ελέγχω εγώ. Τα ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όταν λοιπόν... Όχι κανάλια, βοθροκάνα να τα λένε. Τα υπαραβάσεις. Όταν λοιπόν διαπιστώνει ο υπεύθυνος ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που λέγονται μεταξύ κάποιων υπαλλήλων, γιατί δεν επεμβαίνει να τιμωρήσει, γιατί δεν τους βγάζει εκτός, γιατί πρέπει όλοι εμείς να απολογούμαστε για 5-10 κακούς συναδέλφους. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δυστυχώς μετά την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου ακούσαμε πάρα πολλά απομαγνητοφωνημένα που κυκλοφόρησαν στα κανάλια. Ξέρετε, εμείς γνωρίζαμε ότι πολλά ήταν μονταρισμένα. Γιατί ξέρουμε τι είναι αυτό που λέγεται μεταξύ του μηχανοδηγού και του σταθμάρχη, γνωρίζουμε λίγο πολύ τις φωνές των συναδέλφων μας και σας το λέω αυτό σήμερα, όταν πριν από 15 μέρες περίπου ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ μίλησε για μονταρισμένα. Έχω όμως ένα ερώτημα που αυτό εδώ πέρα το ξέρετε, το θέσαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να κατανοήσει το μυαλό μου πως όταν αναζητείς να βρεις αυτό γιατί είναι μονταρισμένο, δεν μπορώ να κατανοήσω πως ένας εισαγγελέας δεν πάει σε ένα κανάλι και να ρωτήσει ποιος μόνταρε αυτό.
Και αν αυτός του πει ότι εγώ έτσι το παρέλαβα, να το ρωτήσει ποιος σου το έφερε. Και όταν θα βρει αυτόν που το έφερε, να ρωτήσει ξανά αυτόν ποιος το έκανε. Ρε διάολε, δεν θα βρεθεί κάποια στιγμή ποιος τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε, 4 μέρες μετά τον τραγικό διεκείνο, μετά την τραγική εκείνη ημέρα, νύχτα, συγγνώμη, αναγκαστήκαμε να βγούμε εμείς δημόσια, σιδηροδρομικοί, αναγκαστήκαμε να βγούμε στα κανάλια. Ξέρετε γιατί? Ούτε τηλεοπτική αστέρες είμαστε, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε νομικοί για να χειριζόμαστε το λόγο με τόσο μεγάλη ευθάρεια. Αναγκαστήκαμε να βγούμε όμως για να πούμε ένα πράγμα. Και είναι δηλώσεις που τις κάναμε όλοι μας. Μη σταματήσετε μονάχα στο σταθμάρχη που ανέλαβε τις ευθύνες του. Η δικαιοσύνη να φτάσει όπου χρειαστεί και όπου πρέπει. Αυτή είναι μια θέση δική μας από την 4η μέρα και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη λόγη. Τώρα, ξέρετε, παρακολουθούμε όλοι μας το τι λέγεται στη Βουλή, στην Εξεταστική, σε δημόσιες τοποθετήσεις. Έχω να δω και να μιλήσω σε κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας σχεδόν ένα χρόνο. Δεν γινόταν λοιπόν αυτό το θέμα για τα Τέμπη. Σε ένα κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας, όταν μου είπαν να με ρωτήσουν 2-3 πράγματα για τα Τέμπη, γιατί να ξέρετε ότι εμένα η ειδικότητά μου είναι τεχνίτης. Κατανοώ λοιπόν απόλυτα τι σημαίνει το κλειδί αλλαγής, τι σημαίνει φλασάρι το κλειδί, όρους που τους έμαθε όλη η κοινωνία μέσα από τα κανάλια. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που μου έκανε είναι ότι μου έβγαλε ένα χαρτί μισθοδοσίας ενός συναδέλφου μου, θέλοντας να πάει, τρέψτε μου την έκφραση, η μπάλα ότι εσείς οι εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι, προς γνώση όλων, έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα της Λάρισας 102 επιστολές. 102 επιστολές έχουμε στείλει τα τελευταία 13 χρόνια που εμείς δεν κάναμε ούτε μία απεργία διεκδικώντας αυξήσεις. Προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό. Ζητούσαμε 3 πράγματα. Ζητούσαμε τον εξυγχρονισμό και την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Ζητούσαμε την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και ζητούσαμε τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. Αυτοί ήταν οι λόγοι που εμείς κάναμε απεργία και αυτοί ήταν οι λόγοι που εμείς στέλναμε τις επιστολές. Συν τα εξώδικα βέβαια. Αυτά λοιπόν βγάλαμε στη δημοσιότητα για να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι γύρω από εμάς. Εμείς όμως δεν είμαστε το επίκεντρο. Και δεν πρέπει να είμαστε το επίκεντρο. Επίκεντρο πρέπει να είναι η δικαιοσύνη. Σε αυτή την αποφράδα μέρα, που νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, θα είναι πάντοτε ορόσημο, θα πρέπει να επικεντρωθούν άπαντες. Θα πω κάτι που θα στεναχωρήσει κάποιους. Εγώ ξέρω, νομίζω, θεωρώ ότι μετά τις ευρωεκλογές το θέμα θα πέσει. Και θα είναι κρίμα. Στο χέρι μας να μην πέσει. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας. Πρέπει να βρεθεί δικαιοσύνη. Το δεύτερο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι θα ακουστεί οξύμορο, αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Όχι για να υπερασπιστώ το μέσο που εγώ δουλεύω. Θα βάλω όμως ένα ερώτημα στην πολιτική ηγεσία. Μάλλον όχι, θα βάλω ένα ερώτημα γενικό. Ξέρετε γιατί δεν έχουμε σιδηρόδρομο στην Ελλάδα? Ξέρετε γιατί πάει καλά οι αεροπορικές εταιρείες και τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς? Δεν θέλουν. Είναι τόσο απλό. Όποια πολιτική ηγεσία αποφασίσει να κάνει τρένο στην Ελλάδα, σε 2 χρόνια θα την κάνει. Τα υπόλοιπα είναι προϊόν για να βγαίνουμε και να κάνουμε άκαρπες και άσκοπες συζητήσεις. Σε 2 χρόνια. Έχω απόλυτη γνώση αυτών που σας λέω
σε 2 χρόνια. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι μπροστά μου μία απάντηση από αυτό το βήμα στον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ξέρετε, όταν το ρωτήσανε στην εξεταστική της Βουλής και βλέπω και ανθρώπους που κάναν την ερώτηση, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε στον ΟΣΕ, η απάντησή του ήταν ο οχαδελφισμός των εργαζομένων. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, κατά τη δική μου άποψη, ο οχαδελφισμός είναι όταν σου λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και εσύ τους κοιτάς. Οχαδελφισμός σημαίνει όταν σου λένε ότι κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια γιατί υποχρηματοδοτείται ο ΣΕ και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι για μένα ο οχαδελφισμός. Με την ευχή λοιπόν αυτή η ανεξάρτητη δικαιοσύνη να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δώσατε. Εκ μέρους του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023, η μητέρα της δολοφονημένης 22χρονης Αγάπης Τακλίδου, η πρώτη μας κεντρική ομιλήτρια, η κυρία Ελένη Βασάρα. Σε 8 μέρες κλείνουν 14 μήνες από τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, όπου τόσο απροσδόκητα και αδιανόητα χάσαμε τα παιδιά μας. Με τοπική σύγκρουση 2 τρένων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού, που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά. Πώς είναι δυνατόν, εν έτη 2023, να συμβεί σύγκρουση τρένων στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, ενώ υπάρχει διπλή γραμμή? Πώς είναι δυνατόν εν έτη 2023 2 τρένα να κινούνται για 12 περίπου λεπτά αντίθετα στην ίδια γραμμή, χωρίς να λειτουργεί κανένα σύστημα ασφάλειας για να αποτραπεί η μετοπική σύγκρουση? Με τέτοια πρόοδο της τεχνολογίας, με τόσες επενδύσεις που υποτίθεται ότι είχαν γίνει για την ποιότητα και την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια από υπουργούς μεταφορών και όχι μόνο. Μεγαλόσχημες δηλώσεις που δημιουργούσαν πλαστές τελικά εντυπώσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Νόμοι πολλοί, στο όνομα πάντα της εξυγίανσης και της αποδοτικότερης, σε εισαγωγικά αποδοτικότερης λειτουργίας του ΟΣΕ. Κατάκτηση του ΟΣΕ σε επιμέρους θυγατρικές εταιρείες, ΕργοΣΕ, ΓεωΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ και άλλα, στη βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στις μεταφορές. Συμβάσεις επί συμβάσεων που δεν υλοποιούνταν. Και επρόκειτο για τη λειτουργία βασικών συστημάτων ασφαλείας. Η φωτοσήμανση, τα φανάρια, η ενδοεπικοινωνία GSMR, που εξασφαλίζει επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, ανεξάρτητα από το ανάδειγμα της περιοχής, το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης και η τηλεδιοίκηση. Ακόμη, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο σιδηρόδρομο, εργαζόμενοι σε κέραιες θέσεις με μπλοκάκι. Το κόστος, κόντρα στην ασφάλεια των μετακινήσεων, κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Πολύ συχνές οι βλάβες που ακινητοποιούσαν αμαξοστοιχίες σε διάφορα σημεία του δικτύου,
και πολύ συχνές οι μονοδρομήσεις που γινόταν στην κατά τα άλλα διπλή γραμμή. Το ανθρώπινο λάθος ήταν αναμενόμενο να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δηλαδή την ημέρα του δυστυχήματος, στις 9:58 το βράδυ, ανέβηκε άρθρο στο Έθνος GR με τίτλο «Καταραίουν οι σιδηροδρομικές υποδομές. Μια ακόμα δύσκολη μέρα για το σιδηρόδρομο». Στο άρθρο αναφέρονται τρία συμβάντα που καταγράφηκαν νωρίτερα το απόγευμα εκείνης της ημέρας στο σιδηρόδρομο. 1. Καλώδιο ηλεκτροκίνηση στα Παλαιοφάρσαλα κόπηκε και έπεσε πάνω σε αμαξοστοιχεία, όπου επέβαιναν 450 επιβάτες. Αμαξοστοιχεία από Λάρισα για Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος και έτσι βγήκε για 2-3 ώρες εκτός λειτουργίας η γραμμή ανόδου από Λάρισα Θεσσαλονίκη. Αμαξοστοιχεία Intercity Θεσσαλονίκη Αθήνα αναχώρησε με καθυστέρηση μιας ώρας, καθώς είχε βλάβη η μηχανή. Επαναλαμβάνω ότι το άρθρο αυτό αναρτήθηκε στις 9:58 το βράδυ. Μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά, χάνουν τη ζωή τους 47 επιβάτες και 10 εργαζόμενοι στην Hellenic Train, στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας. Η κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο ήταν γνωστή στους υπεύθυνους εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχείς καταγγελίες των σωματείων των εργαζομένων, αλλά και διοικητικών στελεχών για τις εγκληματικές ελλείψεις στα συστήματα ασφάλειας των τρένων, έφταναν τόσο στο Υπουργείο Μεταφορών, όσο και στον ΟΣΕ και τη ΡΑΣ, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ενδεικτικά αναφέρω. 1. Εξώδικο των μηχανοδηγών τον Νοέμβριο του 2022 στον ΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών, με κοινοποίηση στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και τη Hellenic Train. 2. Επιστολή παρέτησης του Χρήστου Κατσιούλη, στελέχους της ΕργοΣΕ στη διοίκηση της ΕργοΣΕ, τον Απρίλιο του 2022. 3. Επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΤΡΕΝΟΣΕ, Φίλιππου Τσαλίδη, το Σεπτέμβριο του 2021, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, με κοινοποίηση στον Υπουργό Κώστα Καραμαλή, την Πρόεδρο της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου και άλλους. Δυστυχώς, οι παραλήπτες όλων των παραπάνω αδιαφορούσαν εγκληματικά, παρόλο που πληρώνονταν για τη θέση που κατήχαν. Φρόντιζαν να παραπληροφορούν για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, επιτρέποντας μάλιστα να κυκλοφορούν διαφημιστικά τρέιλερ της Hellenic με φωτογραφίες από την τηλεδιοίκηση της Ρώμης. Γιατί όμως υπήρξαν οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση, στην ολοποίηση των συμβάσεων? Στο ερώτημα αυτό απαντά ακόμη και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από την κυβέρνηση, η γνωστή Επιτροπή Γεραπετρίδη. Τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών. Διαβάζω από το πόρισμα της Επιτροπής. Η κατάκμιση των έργων για την ικανοποίηση όλων αυτών, η συνήθις πρακτική. Ακόμη και οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές στις επιμέρους συμβάσεις, με αποτέλεσμα συμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. 8 μόλις μέρες πριν την τραγωδία, ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής δήλωνε με θράσος στη Βουλή «Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. Ντροπή να μιλάτε για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου το 2023». 8 μέρες μετά την τραγωδία, ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωνε: «Αν έλεγε ο Καραμαλής ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, δεν θα έπαινε κανείς». Αποκαλύπτοντας έτσι τα ψεύδη του Υπουργού, χωρίς να διστάσει να δικαιολογήσει, ακόμη και όταν το τρομερό δυστύχημα έχει συμβεί, την εγκληματική παραπληροφόρηση. Λίγα λόγια για το δυστύχημα. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στις 7:22 το απόγευμα, η αμαξοστοιχεία Intercity 62 αναχωρεί από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η γραμμή ανόδου όμως στο τμήμα Παλαιοφάρσαλα Λάρισα βρίσκεται εκτός λειτουργίας από την πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης που ανέφερα προηγουμένως. Εξαιτίας αυτού,
Η επιβατική Intercity 62 έχει καθυστέρηση 48 λεπτών στα Παλαιοφάρσαλα. Τελικά η αμαξοστοιχεία αναχωρεί για Λάρισα στις 10:38 από τη γραμμή Καθόβου. Στο σταθμό της Λάρισας στις 10 το βράδυ ξεκινάει η βάρδια του μοιραίου σταθμάρχη. Η εκπαίδευσή του είναι λυπής και έχει ελάχιστη εμπειρία. 5 ημέρες πριν είχε αναλάβει σταθμάρχης στο νευραλγικό σταθμό της Λάρισας και αυτό έγινε 6 μήνες μόλις μετά την εκπαίδευσή του. Το Intercity 62 φτάνει στη Λάρισα και αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη στις 11:04 κανονικά από τη γραμμή Ανόβου. Περίπου 1200 μέτρα μετά το σταθμό μπαίνει λανθασμένα στη γραμμή Καθόβου γιατί το κλειδί 118 είναι σε λάθος θέση. Σχεδόν ταυτόχρονα στις 11:05 διέρχεται από το σταθμό των νέων πόρων η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503 με προορισμό τον Πειραιά. Κινείται επίσης στη γραμμή Καθόβου. Για 12 περίπου λεπτά τα δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή, τη γραμμή Καθόβου, με αντίθετη φορά, χωρίς να λειτουργεί κανένα από τα συστήματα ασφαλείας για τα οποία ξοδεύτηκαν πολλά εκατομμύρια τα τελευταία 25 χρόνια. Σύμφωνα με τις καταθέσεις πραγματογνωμόνων αλλά και μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έστω και ένα από αυτά τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η σύγκρουση θα είχε αποτραπεί. Αν λειτουργούσε η σηματοδότηση, δεν θα έπαινε με κόκκινο φωτόσημο φανάρι η επιβατική αμαξοστοιχεία στη γραμμή Καθόβου. 2. Αν λειτουργούσε το σύστημα ETCS, η αυτόματη πέδηση, και με κόκκινο φανάρι να έμπαινε ο μηχανοδηγός στη γραμμή Καθόβου, το τρένο θα φρέναρε απότομα. Αν λειτουργούσε στη Λάρισα η τηλεδιοίκηση, που καταστράφηκε το 2019 από πυρκαγιά, ο τηλεδιοικητής θα είχε δώσει εντολή ακινητοποίηση των τρένων, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα και έχουν αποτραπεί ανάλογα δυστυχήματα. Αν λειτουργούσε η επικοινωνία GSMR, ο μηχανοδηγός της επιβατικής, ξεκινώντας από τη Λάρισα, θα μπορούσε να ακούσει την εντολή που έλαβε η εμπορική από τους νέους πόρους και θα γνώριζε ότι υπάρχει αντίθετη κίνηση στην ίδια γραμμή. Στις 11:18 τα δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά λίγο μετά τον Ευαγγελισμό Λάρισας. Η σύγκρουση των τρένων έχει καταγραφεί από 3 κάμερες. Στα βίντεο παρατηρούμε ότι ταυτόχρονα με τη σύγκρουση εκδηλώνεται τεράστια έκρηξη από ανάφλεξη άγνωστης καύσιμης ύλης, η οποία έκρηξη εκδηλώνεται με τη μορφή πύρινης σφαίρας με διάμετρο μεγαλύτερη από τα 80 μέτρα. Τα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν τηρούσαν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές πυρασφάλειας. Τα υλικά κατασκευής τους δεν ήταν πυράντοφα, όπως θα έπρεπε. Τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας που διέθεταν τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ίσχυαν το έτος κατασκευής τους, 1994-1995. Βεβαίως, ακούσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή τον Βασίλη Τσιαμαντή, πρώην πρόεδρο της ΡΑΣ, να λέει στην κατάθεσή του και απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών, ότι το 95% των βαγονιών που κυκλοφορούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας είχαν άδεια κυκλοφορίας τόσο από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τη ΡΑΣ, όσο και από την ΕΡΑ, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, τέλος πάντων, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι καίγονταν για 2,5 ώρες περίπου μετά τη σύγκρουση η μηχανή και τα 3 πρώτα βαγόνια του επιβατικού τρένου. Αποτέλεσμα, απανθράκωση 30 θυμάτων. Πόσα από αυτά θα είχαν σωθεί αν δεν υπήρχε η φωτιά? Στις 2 Μαρτίου έρχεται στη Λάρισα ο Χρήστος Τριαντόπουλος, τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, και συγκαλεί σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη σύσκεψη στην οποία συμμετέχει και ο τότε Περιφερειάρχης Αγοραστός, αποφασίζονται όλες οι ενέργειες που εντωμεταξύ είχαν ξεκινήσει από τις πρώτες ήδη ώρες
μετά το τραγικό συμβάν και οδήγησαν στην εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Για τις ενέργειες αυτές δεν υπήρχε καμία εισαγγελική εντολή, αλλά δεν έγινε και καμία ενέργεια εκ μέρους των εισαγγελικών αρχών για να τη σταματήσει. Στις 3 Μαρτίου, και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, ήταν η μέρα Παρασκευή, η 23χρονη Ριέτα Μόλχο αγνοείται μέχρι σήμερα, τα βαγόνια και τα συντρίμια έχουν ήδη απομακρυνθεί και μεταφερθεί στο κουλούρι, εκτεθειμένα σε ανοιχτό χώρο που ανήκει στον εμπλεκόμενο στο δυστύχημα ΟΣΕ. Εκεί παραμένουν μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, απομακρύνεται επιφανειακό χώμα σε βάθος περίπου 1 μέτρο. Ο χώρος στη συνέχεια καλύπτεται με κροκάλα, χαλίκι, άμμο. Αργότερα στρώνεται άσφαλτος και πίσα. Σημειωτέω ότι αυτή η διαδικασία στην επιστημονική βιβλιογραφία συναντάται ως μέθοδος απορρίπανσης εδάφους. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι 25 με 30 φορτηγά, χώμα, συντρίμια και οτιδήποτε άλλο, είχαν μεταφερθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα σε ιδιωτικό μοριχείο της περιοχής. Στις 29 Μαρτίου, 4 εβδομάδες μετά το δυστύχημα, κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους πήγε στον τόπο του δυστυχήματος για τη συλλογή δειγμάτων για χημική ανάλυση. Κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, όλοι θα έπρεπε να είχε γίνει τις πρώτες μέρες, πριν εξατμιστούν τα πτυτικά υλικά και φυσικά πριν το βάζωμα του χώρου. Σε 7 από τα 25 δείγματα βρέθηκε ξυλόλιο, ουσία που χρησιμοποιείται και στο λαθρεμπόριο καυσίμων για την όθευση της βενζίνης. Μήπως τελικά το εμπορικό τρένο παράνομα καύσιμα μετέφερε και η φωτιά δεν οφείλεται στα έλαια των μετασχηματιστών, όπως αποφάνθηκαν οι διορισμένοι από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές πραγματογνώμονες. Για να διαπιστωθεί αν μετέφερε παράνομο υλικό ή αμαξοστοιχεία, θα ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη η μελέτη βίντεο από τη φόρτωση και τη διέλευσή της από σταθμούς μέχρι τον τόπο του δυστυχήματος. Ο εφέτης ανακριτής ζήτησε τα βίντεο τέλη Μαΐου και η απάντηση που πήρε πλέον από τον Παναγιώτη Τερεζάκη, τον μέχρι το δυστύχημα εξωτερικό συνεργάτη και μετέπειτα μέχρι λίγες μέρες, 2-3 μέρες πριν, μεταβατικό πρόεδρο του ΟΣΕ, ήταν ότι αυτά είχαν σβηστεί 15 μέρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι για περιπτώσεις όπως δυστυχήματα, εγκλήματα, ο νόμος προβλέπει ότι τα σχετικά βίντεο διατηρούνται. Το Μάιο, πραγματογνώμονας οικογενειών θυμάτων εντόπισε στα συντρίμια των τρένων τμήμα ανθρώπινης γνάθου. Μετά από αίτημα των οικογενειών, τον Νοέμβριο, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που μεταφέρθηκαν στα συντρίμια εντόπισαν ανθρώπινα υπολείμματα και DNA. Η βιαστική απομάκρυνση εδάφους από τον τόπο του δυστυχήματος ήταν τραγικό λάθος και ασέβεια στους νεκρούς μας. Εγώ λέω λάθος. Οι δικαστικές αρχές θα το διερευνήσουν. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στις μονταζιέρες και τα ηχητικά από τις συνομιλίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ηχητικά αρχεία των συνομιλιών από το σταθμαρχείο της Λάρισας δόθηκαν στον ανακριτή σε στικάκια, USB, όχι πρωτότυπα αρχεία, δεν δόθηκαν τα πρωτότυπα αρχεία. Δόθηκαν μάλιστα σε 2 δόσεις, στις 4 και στις 10 Μαρτίου. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος που μίλησε πιο μπροστά ο συνδικαλιστής, από την επόμενη κιόλας μέρα του δυστυχήματος δημοσιοποιήθηκαν ηχητικά, αλλοιωμένα, μονταρισμένα, ώστε πρακτικά να ενοχοποιείται ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας και να ενισχύεται το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Το άθλιο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους που επικαλέστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο και το τρομερό δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Η κυβέρνηση
επικαλείται παραβιάσεις του κανονισμού λειτουργίας, εξαιρώντας από τις ποινικές ευθύνες τις εποπτεύουσες κυβερνητικές αρχές, δηλαδή τους υπουργούς της, καθώς και τους υπουργούς προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Ντεμπών αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η συμπαράσταση του κόσμου στηρίζει τον αγώνα μας. Σημαντική συμμετοχή φοιτητών, συλλόγων γονέων, συλλόγων και σωματείων εργαζομένων, εργατικών κέντρων στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που έγιναν όχι μόνο πέρυσι, αλλά και φέτος στην τραγική επέτειο του ενός χρόνου. 14 μήνες μετά ζητάμε πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές για να μην υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη. Αναβάθμιση όλων των κατηγοριών σε κακουργήματα. Απόδοση ευθυνών για όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Απρόσκοπτη απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται, χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της πολιτικής ασυλίας. Για να μην επαναληφθεί το έγκλημα των Ντεμπών. Για να υπάρχει ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. Για να είναι η ζωή πάνω από το κόστος. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023, ο πατέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ονομάζομαι Διονύσης Γεωργιάδης και έχω την ευλογία να έχω τρία παιδιά, τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο και τον Γεράσιμο, που είχε την κακή στιγμή στη ζωή του να βρίσκεται πάνω σε αυτό το τρένο. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, παρότι δεν είχα καμία διάθεση να μιλήσω, είναι να ευχαριστήσω τους καθηγητές και τους μαθητές του Πανεπιστημίου της Αργίας. Έχω να πω λίγα λόγια σαν πατέρας για αυτό που συνέβη στο παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω συναισθήματα. Ο Γεράσιμος εκείνη τη νύχτα πήγαινε στο Πανεπιστήμιο που σπουδάζει στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου. Επί 416 μέρες δίνει τη μάχη της ζωής του, άλλες φορές μέρα-μέρα, άλλες φορές ένα πεντάλεπτο, άλλες φορές ένα λεπτό. Το ότι είναι μαζί μας ο Γεράσιμος, λίγες χιλιάδες μίλια μακριά, είμαι σίγουρος ότι είναι θέλημα του Τριαδικού Θεού. Γιατί αυτά που έχει βιώσει και βιώνει μέχρι τώρα είναι πέραν της λογικής. Αυτά που θα πω είναι πάρα πολύ λίγα λεπτά και δεν μπορώ να επεκταθώ σε παραπάνω λόγια. Είναι ένα παιδί που τον αποκαλώ το χαμόγελο της ζωής. Τρομερά ευφυής, ευγενής, όμορφος, ταλαντούχος, με μεγάλη αγάπη για τους συνανθρώπους του. Ένα παιδί που μόνο καλό έχει να δώσει αυτήν την κοινωνία. Και που όποιος του μιλούσε, του μετέδιδε χαρά, ήταν κάτι πολύ έμφυτο. Πρώτου δυστυχήματος, από πολύ λίγα από τα πολλά που έγιναν, ότι 9 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου από το ξυπνοδρομικό σταθμό του Βόλου, ο Γεράσιμος έπεσε το πιάνο ένα τραγούδι που το βελτίωνε. Εκεί την ώρα κοιτούσα τα κοιλιά του αυτοκινήτου μου και έλεγα να βάλω ρούχο να το πάω στη Θεσσαλονίκη ή να βάλω μια φόρμα να το πάω στο σταθμό τρένου. Νομίζοντας ότι τον στέλνω με ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς στον προορισμό του, επέλεξα το δεύτερο. Και δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. 10 δευτερόλεπτα, το τρένο το προλάβαμε για 10 δευτερόλεπτα. Ο Γεράσιμος, για να μην έχουμε χαιρετισμούς και χαθεί ο χρόνος, γιατί το τρένο ουσιαστικά ξεκινούσε, έβαλε το κεφάλι του από την πόρτα, από το παράθυρο του συνοδηγού και μου το πρότεινε το φυγή στο σημείο ακριβώς που πήγησα. Έφυγε. Στις 11:20 κοιτούσα το κινητό μου και σκέφτηκα να πάρω τηλέφωνο. Λέω θα φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, μήπως κοιμάται, ας μην το ξυπνήσω. 11:21 μπαίνω στο Viber.
Βλέπω ότι τελευταία φορά που έχει βγει ήταν 10:45 και του στείλα του μήνυμα. Όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε 10:23. Εκείνη τη νύχτα επίσης αποφεύχθηκε για την οικογένειά μας μια παρολίγο δεύτερη τραγωδία, γιατί πρώτη ξαδέρφη του Γεράσιμου θα ταξιδέψουν μαζί και λόγω μιας ασθένειας δεν πήγε στο τρένο. Ο Γεράσιμος ήταν από τα πρώτα παιδιά που συνέχισαν εκείνη τη νύχτα. Με κάποιο τρόπο πετάχτηκε έξω από το βαγόνι, μακριά από τη φωτιά, δυτικά από των γραμμών. Εντοπίστηκε έγκαιρα, μεταφέρθηκε πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί πέρα οι γιατροί που τον παρέλαβαν δεν πίστευαν τις εκτεταμένες βλάβες που είχε ο εγκέφαλός του. Αυτό φάνηκε μετά την πρώτη αξονική που έγινε περίπου μία παραπέρα του. Με το που είδανε το τι έχει συμβεί, γιατί περίπου μία μισή ώρα πήραν πολύ δύσκολες αποφάσεις, ό,τι αποδείχθηκε όμως πάρα πολύ ορθές. Ξεκίνησαν τα χειρουργεία που με ένα διάλειμμα τέλειωσαν το επόμενο απόγευμα. Επί 8,5 μήνες στη Λάρισα έτυχε μιας μοναδικής ιατρικής φροντίδας και από τα παραλυπόμενα που δεν θα υποθούν ποτέ είναι ότι η πολιτεία έδρασε τόσο γρήγορα σε πολύ δύσκολα φάρμακα πρέπει να πάρει, όπως και σε μηχανισμούς που μπήκαν στο σώμα του, που πραγματικά, αν δεν είχε συμβεί αυτό, γιατί οι χρόνοι δεν υπήρχαν ούτε για υπογραφές, ούτε για διαδικασίες, ούτε για τίποτα. Οι γιατροί μας έλεγαν μη φύγετε, μείνετε 5 λεπτά. Υπήρξε και ένα διάστημα 10 ημερών που πήγε στη Γερμανία, αλλά λόγω ενός πολύ σοβαρού μικροβίου, κρίνανε για αυτόν ότι καλύτερα ήταν να γυρίσει στην Λάρισα που γιατί είχε αντιμετωπίσει την απαραίτητα του περιστατικού με μεγάλη επιτυχία. Από τις 18 Νοεμβρίου και μετά νοσηλεύεται στο Ιτσιρίς της Βοστόνης, όπου και εκεί οι γιατροί δίνουν την τάνια μάχη. Επειδή η ανθρώπινη γνώση στο θέμα του εγκεφάλου και της υπηρετικής λειτουργίας είναι πολύ περασμένη, οι γιατροί είναι πάρα πολύ φιδωλοί στο να κάνουν προβλέψεις κάτω από το πρίσμα της βαρύτητας πάντα. Όπως είπαν και την πρώτη στιγμή οι γιατροί στην Λάρισα, ότι είναι στα χέρια της Παναγίας, κάποιος κορυφαίος Έλληνας γιατρός στην Αμερική είπε ότι πρέπει να ψάξουν πολύ τα ιατρικά δεδομένα και την παγκόσμια βιβλιογραφία για να δουν αν υπάρχει άλλο τέτοιο περιστατικό με αυτά που έχει περάσει ο Γεράσιμος που να παραμένει η ζωή και να δείχνει τέτοια σημάδια διαδοχής. Σαν πατέρας θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ τον Θεό, τους ανθρώπους, τους γιατρούς και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να φτάσει το παιδί μας εδώ. Ένα τεράστιο επίσης ευχαριστώ στην οικογένειά μου που για όλους τους στη ζωή από εκείνη τη νύχτα πήρε το φόρο του Γεράσιμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην πολιτεία γιατί μετά το δυστύχημα έκανε τα πάντα για να κρατηθεί το παιδί στη ζωή. Δεν μπορώ να παραλείψω και δεν πρέπει το μεγάλο του γιο, τον αδερφό του Γεράσιμου, που επί 8,5 μήνες κοιμόταν στην εντατική του νοσοκομείου, αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο πόνο δυσανάλογο με την ηλικία του. Δεν είναι τυχαίο μάλλον ότι ο Γεράσιμος, ενώ οι γιατροί πιθανολογούν θετική κατάσταση, κάποιες φορές η φωνή του Γιώργου δίνει ελάχιστες αντιδράσεις. Για το προδιαγεγραμμένο όμως έγκλημα που έλαβε η χώρα και έστειλε στον ουρανό 57 ανθρώπους, οι οποίοι τα περισσότερα ήταν παιδιά, για τις οικογένειές τους που κάποιους έχουν γνωρίσει τους ανθρώπους και πολλοί είναι ζωντανοί νεκροί, μιλάω για παραδείγματος χάρη με τα παιδιά από την Καραμπάκα, νομίζω ότι αν τους κόψουν τα χέρια δεν θα βγει αίμα. Για τον Γεράσιμο που δίνει την τεράστια αυτή μάχη, για τους άλλους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεπεράσουν ψυχικά και σωματικά τραύματα, πιστεύω και ελπίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει και που έχει δώσει όρκο. Δεν θα μιλήσω ότι για αίτια τραγωδία του για τίποτα. Η Επιτροπή της Εδαφών νομίζω ότι έχει κάνει μια άριστη διερεύνηση και με μεγάλη αντικειμενικότητα. Κάτω από τα βρήματα όμως αυτής της διερεύνησης με πλήγουν πολλά γιατί. Το μεγαλύτερο απ' όλα είναι πώς το Υπουργείο Μεταφορών επέτρεπε να υπάρχει αυτός ο φορέας σε λειτουργία. Γιατί αυτό δεν ήταν ένα μέσο ασφαλούς μεταφοράς. Ήταν ένα φέρετρο πάνω στις ράγες. Και αυτό ακριβώς περιμένω σαν Έλληνας πολίτης τη δικαιοσύνη. Να τους
τιμωρήσει όλους, όχι τους πιο ευάλωτους, όλους, μέχρι το πιο υψηλό κρίκο. Ο υψηλός κρίκος θα μπορούσε να σπάσει την αλυσίδα του ατυχήματος. Γιατί ενώ είχαν γνώση όλων των αναφορών, των επικίνδυνων καταστάσεων, με περίσσια ανησυχία, αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, με ισχυρή βούληση, επέτρεπαν και στήριζαν τη λειτουργία. Και χωρίς να γίνεται καμία διορθωτική ενέργεια. Ένα άλλο που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, ο δικός μου τουλάχιστον όχι, είναι πώς λίγες μέρες πριν την τραγωδία, όταν ερωτήθηκαν εάν υπάρχει ασφάλεια στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αντί να υποθεί αλήθεια ότι ναι, έστω και μετά ότι υπάρχουν προβλήματα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα διορθώσουμε. Υπόθηκε ένα τεράστιο ψέμα ότι υπάρχει μέγιστη ασφάλεια. Αυτό σαν Έλληνας πολίτης, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Και αυτό το ψέμα περιμένω το δικαστήριο και δικαιοσύνη. Γιατί όπως όλες οι οικογένειες, έτσι και εγώ είχα ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσα να πάω το παιδί μου. Εάν η κινδυνότητα της συντροφικής μετακίνησης ήταν γνωστή, σίγουρα ο Γεράσιμος λέει ταξίδευε. Και δεν νομίζω να ήταν το μόνο παιδί και άνθρωπος λέει ταξίδευε εκείνο το βράδυ. Και αναρωτιέμαι πριν κλείσω γιατί όλο αυτό. Για λίγα ευρώ, για ένα καλύτερο ισολογισμό εταιρείας, για την πληρωμή κάποιων θέσεων που ήταν ψηλόμιση και έπρεπε να βολευτούν κάποιοι άνθρωποι. Εδώ όμως τίθεται ένα τεράστιο ηθικό θέμα. Η αδιαφορία που έλαβε η χώρα με συνέστηση, το τονίζω με συνέστηση, γιατί γνώριζαν και είχαν όλες τις αναφορές επικινδυνότητας. Όταν εμπλέκονται ανθρώπινες ζωές, δεν λέγεται αδιαφορία, ούτε λέγεται έγκλημα, λέγεται εκτέλεση. Και όχι εκτέλεση σε περίοδο πολέμων που έχουν γραφτεί στις μαύρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας και που πριν πάνε οι άνθρωποι στην εκτέλεση, το καταλάβαιναν για ένα λεπτό. Εκτέλεση σε παιδιά, χωρίς να καταλάβουν τίποτα, την ώρα που έπαιζαν, γελούσαν, έπαιζαν κιθάρα, ερωτευόταν, ονειρευόταν και σχεδίαζαν το αύριο. Αυτό και για μένα είναι πέρα από κάτι λογική. Και τελευταίο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να μην έχει σταματήσει κανένας την τεράστια υποβάθμιση σε επίπεδο ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Αυτό περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν αναφέρομαι σε τίποτα από τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα και μετά. Είμαι σίγουρος ότι ο διευθύνων ανακριτής τα έχει προσέξει και τα έχει ελέγξει όλα. Στο μυαλό μου γίνεται πολύ πιο αδιανόητο, επειδή προέρχομαι από το χώρο της πολεμικής αεροπορίας σαν πιλότος μαχητικών, οποιαδήποτε αναφορά στελέχους, είτε κυβερνήτη, και από το χώρο της αεροπορίας και από το χώρο της αεροπλοείας, κυβερνήτη, τεχνικού, οποιοδήποτε εμπλεκόμουν με την ασφάλεια των πτήσεων, σήμαινε συναγερμό, κινητοποίηση όλους τους επιβλέποντες από το χαμηλότερο μέχρι τον ανώτερο επίπεδο, άμεσες ενέργειες, διακοπή πτήσεων, καθήλωση αεροσκαφών, ό,τι προβλεπόταν. Και χωρίς να υπάρχει καμιά παραδοχή στην ασφάλεια, δεν υπήρχε λόγος γι' αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω το τελευταίο είναι ότι κάθε πρωί που ξυπνάω, όταν κοιμάμαι, ξυπνάω με μια ελπίδα, ελπίδα για το Γεράσιμο. Ελπίδα για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους ανθρώπους. Εύχομαι ο Κύριος να πάει ψυχές όλων, να δώσει δύναμη στους ανθρώπους που είναι ζωή, στον Γεράσιμο Παναγία τον έχει αγκαλιά, γρήγορη ανάρρωση χτυπημένους και ας υπάρχει από εδώ και πέρα μια τελείως διαφορετική πορεία, 180 μοίρων αντίθετη, στην αντιμετώπιση της ανθρώπινης ασφάλειας. Όσο για την αναμονή της δικαιοσύνης, πιστεύω απόλυτα στο αρχαίο ρητό που λέει «Ο στήθηκες ο θαλμός, όσοι στα πάντορα». Καλή ανάσταση. Εκ μέρους του Συλλόγου ΤΕΜΠΗ 2023, η μητέρα της δολοφονημένης 19χρονης Μάρθης Ψαροπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμή μας. 28 Δευτέρου 2023, η μέρα που άλλαξε η ζωή όλων μας, με διαφορετικό τρόπο για τον καθένα. Η κοινωνία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, αλλά ούτε και η εξουσία όσον αφορά τη δημόσια εικόνα της. Ένα φρικτό έγκλημα γίνεται η αιτία να φανερωθεί όλη η διεφθαρμένη πραγματικότητα από όρια χρόνιας κρατικής ασυδοσίας και ατιμωρησίας. Παθογένεια το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Χρόνια παθογένεια το ονοματίζουν οι πραγματικοί ένοχοι και υπεύθυνοι. Στη συνέχεια νύπτουν τα σχήραστον και συνεχίζουν την κανονικότητά τους, διατηρώντας αυτή την εγκληματική παθογένεια, επιδεικνύοντας πως το θέμα δεν τους αφορά. Λες και δεν είναι στις υποχρεώσεις τους η θεραπεία και η λύση των προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινωνία. Δεν τους αγγίζουν καν αυτές οι απόψεις. Είναι τόσο μακριά από την ουσία και το στόχο της εξουσίας τους. Και ψέματα, αδιανόητα ξυδιάντροπα ψέματα, γεμάτα ειρωνία και αλαζονία. Η αλαζονία της σιγουριάς πως είμαι ανώτερος όλων των άλλων και κανείς δεν μπορεί να με κουνήσει από τη θέση που εκ γενετής με προώρησαν. Δυνατή προπαγάνδα. Ολόκληρες ομάδες επικοινωνιολόγων έχουν συστρατευτεί. Πληρωμένες πιθανότατα με δημόσιο χρήμα. Προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο από αυτό που βιώνουμε. Μα είναι δυνατόν. Μάθαμε να μην πιστεύουμε στα μάτια και τα αυτιά μας. Συνηθίσαμε στην κακοποίηση. Πιστέψαμε ότι δεν μας αξίζει τίποτα καλό και ότι έτσι θα είναι πάντα η ζωή μας. Αβέβαιοι, αυτό θεωρούν κανονικό. Αυτό τους εξασφαλίζει, αυτό τους κινεί, η αβάσταχτη βεβαιότητα του εγώ. Μας απαντούν με γελίο κινησμό και αυθάδεια, παρακάμπτοντας το συμβάν. Έτσι λειτουργούσαμε πάντα. Γιατί τώρα να αλλάξουμε? Τόσα χρόνια ήσασταν υπομονετικοί και άβουλοι, υποταγμένοι στην κακοποίησή σας, αποδεχόμενοι πυθύνια τα κρατικά εγκλήματα, το ένα μετά το άλλο. Ήταν η κακιά η ώρα. Ήταν οι κακές οι ώρες. Σας επιτρέπαμε μερικές στιγμές διαμαρτυρίας που γρήγορα τις σβήναμε, ίσα-ίσα για να ξεθυμάνετε. Από εδώ και στο εξής, θα πασχίζουν να σβήνουν τις διαμαρτυρίες μας όλο και πιο γρήγορα. Με απαξίωση, με πρόστιμα, με καπνογόνα, με ό,τι περνά από το γεμάτο εξουσία χέρι τους. Όχι, αρκετά. Και το όχι μας είναι όχι. Και γι' αυτό το έγκλημα των τεμπών, όπως και για τα όλα προηγούμενα εγκλήματα, καμωμένα από τις άλλες κυβερνήσεις, πιστεύουν πως θα μείνει χωρίς τιμωρία. Γιατί αυτοί που το τέλεσαν βρίσκονται στην εξουσία και έχουν την νομιμοποιημένη αλαζονία να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ή όχι. Ασύλληπτο, ακόμη και ως ιδέα, αδιανόητη, ακόμη και αναφορά του σε μία πρόταση. Όμως αυτό το βιώνουμε. Δούλεψε καλά η μεθοδική χρόνια κλίση εγκεφάλου και χωρίς ουσιώδη αντίδραση φτάσαμε πλέον εδώ. Θαύουμε τους νεκρούς μας και βλέπουμε σε βίντεο τη συγκάλυψη του εγκλήματος και της λαθρεμπορίας από τους κυβερνώντες, σαν να παρακολουθούμε ταινία τρόμου και όχι την ίδια την πραγματικότητα. Σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάληψη του κράτους δικαίου σε μια κατά τα άλλα δημοκρατική χώρα. Ζούμε την απόλυτη κατάρρευση της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, τη φήμωση της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης, της ισονομίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά μαζί με τη φτώχεια που γεννά βεβαιότητα για το αύριο. Άρα για πόσο κουράγιο να βρεις να αντιδράσεις. Ευτελισμός της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της υγείας, της παιδείας. Συνηθίσαμε να μην απαιτούμε, να μην διεκδικούμε, να μην πιστεύουμε ότι αξίζουμε το καλύτερο. Μυρολατρικά αφαιθήκαμε στην παραβίαση κάθε ιερού και όσιου. Είμαστε σε επιτήρηση για το κράτος δικαίου. Το αντιλαμβάνεστε. Και οι ένοχοι τι λένε γι' αυτό? Κατηγορούν τους ορφανούς γονείς για διασυρμό της χώρας. Να συμβαίνει δηλαδή στο σπίτι μας η απαράμιλη βία και να κατηγορείται όχι όποιος την τελεί, αλλά όποιος τολμά να την εκφράσει. Εμείς οι ορφανοί γονείς όμως, μαζί με την κοινωνία, επιζητούμε την οριστική ίαση των παθογενειών. Τη θριαβευτική επάνωδο του κράτους δικαίου μέσα από την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, των διεφθαρμένων, των μόνιμα καλοβολεμένων εις βάρος όλων μας.
Είναι θελιστική και γελία η εικόνα όσων τρέμουν μη χάσουν τα προνόμια και τις θέσεις τους. Οποία κατάντια. Ο σκοταδισμός και η τυραννία ενδύονται το φιλελεύθερο, λαμπερό, δημοκρατικό καθεστώς μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις υπόλογων πολιτικών και των υποστηρικτικών τους δημοσιογράφων. Ανθρωποειδή που φέρουν μεν πτυχίο δημοσιογραφίας, αλλά το έχουν μετατρέψει σε κίτρινη και κατάπτυστη φυλάδα. Αντί να τιμούν το δικαίωμα της ενημέρωσης, σκορπίζουν τρόμο και παραπλάνηση. Οι ίδιοι στη συνέχεια συστρατεύονται πολιτικά μαζί τους. Όλα σβήνουν στο βωμό της διαφθοράς και της εξουσίας. Παραπλάνηση και πλήση εγκεφάλου. Στις πλήρως ελεγχόμενες ειδήσεις, αντί να ακούμε δεύτερη χώρα σε διαφθορά η Ελλάδα και προτελευταία σε μισθούς, ακούμε πόσο τυχεροί είμαστε, πόσο σπουδαίοι είναι κυβερνώντες και πόσο ασφαλείς και σταθεροί προχωράμε ανωδικά. Αλήθεια, εσείς έτσι αισθάνεστε? Μα σε ποιους απευθύνονται, για ποια χώρα μιλάμε? Σίγουρα όχι για την Ελλάδα που ζούμε εμείς. Παίζουν με το μυαλό μας. Σε αυτή την άδικη και δύσκολη κοινωνία μας έχουν εγκλωβίσει, φροντίζοντας τα καλύτερα μόνο για τους ίδιους και τους καλοβολεμένους ομοίους τους. Από τη μία κατασκεύασαν ένα μικρό βασίλειο με απίστευτα προνόμια και από την άλλη ασκούν αποκλειστική και ανεξέλεγκτη διαχείριση της τύχης και της ζωής της δικής μας και των παιδιών μας. Σίγουρα έχουν πετύχει ένα πράγμα. Την κατηγοριοποίηση των πολιτών, κόντρα στο Σύνταγμα, κόντρα στην ηθική. Οι ολίγοι ευγνωμούμενοι και εμείς οι ηθαγενείς της μπανανίας, όπως ακούστηκε προσφάτως από τηλεοπτικό στάρ εκπρόσωπο του κίτρινου τύπου. Ανεξέλεγκτοι και άδικοι δρούν αντισυνταγματικά και μονίμως εναντίον του πολίτη. Όμως ποιος θα μας υπερασπιστεί αν όχι εμείς? Εμείς γιατί και πότε χάσαμε τη φωνή μας? Δεν οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε αντί της ουσίας για αυτό που μας συμβαίνει και για την κατάντια που καθημερινά βιώνουμε? Δεν οφείλουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, γνωρίζοντας ότι θα σταματήσουμε μόνο όταν δικαιωθούμε πλήρως? Ως μάνα που έζησε το απόλυτο κακό, βαρέθηκα, κουράστηκα και επανειλημμένως εξοργίστηκα, γιατί άπειρες φορές όλο αυτόν τον καιρό βρέθηκα μπροστά στο εμπόδιο του «τίποτα δεν αλλάζει» και δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα. Τώρα και ειδικά μετά την απόλυτη συγκάλυψη, μου είναι ασύλληπτο να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές. Αλλά ας βρεθεί ένας από δάφτους επιτέλους να ομολογήσει ότι η δημοκρατία χάθηκε, η δικαιοσύνη αργοπεθαίνει και η ελευθερία του τύπου φυλακίστηκε. Δεν ακούσαμε κανένα πολιτικό αρχηγό να μιλήσει για αυτά, να μιλήσει για επαναφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών. Δεν κινήθηκε κανείς για κατάργηση των άδικων άρθρων του Συντάγματος που προασπίζουν τη διαφθορά και προφυλάσσουν τους εγκληματίες πολιτικούς. Δεν είδα κανέναν πολιτικό ηγέτη να λέει για τα άδικα του συστήματος και πώς θα αλλάξουν υπέρ του πολίτη. Δεν σχολιάζεται καν. Ταυτοχρόνως όμως αλλάζουν τους νόμους και τις διατάξεις κατά το πώς τους βολεύει. Ασταμάτητα. Προσπαθούν ακόμα να γονατίσουν οικονομικά και εμάς τους γονείς με παράλογες, φωτογραφικές, ξαφνικές τροποποιήσεις. Παρανομούν απροκάλυπτα και κανείς δεν ασχολείται. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα όμως μήπως τελικά εξυπηρετεί αρκετούς που βρίσκονται εντός του? Κάποιοι φωνάζουν, αλλά τόσο όσο. Κάποιοι μπαίνουν ήδη σε κρυφές συμμαχίες, με κρυφά ανταλλάγματα. Δημοσίως διαφωνούν, αλλά τι γίνεται και κλεισμένο το θυρών? Άλλοι αλλάζουν με μεγάλη ευκολία κόμματα, εγκαταλείποντας την ιδεολογία που κάποτε υιοθέτησαν, γιατί προφανώς δεν βρέθηκαν εκεί κινούμενοι από αυτή, αλλά μόνο για την καρέκλα. Δεν αισθάνονται καμία ντροπή να κατηγορούν ένα κόμμα και στη συνέχεια να πολιτεύονται με αυτό. Η πρόθεση του ανθρώπου να υπηρετήσει την πολιτική με σκοπό το κοινό καλό αποτελεί γραφικότητα, ουτοπία. Το πολιτικό μας σύστημα στηρίζεται σε σκοτεινά deals, με μοναδικό κίνητρο το χρήμα. Η τύχη της ζωής των παιδιών μας και της χώρας κρίθηκε και κρίνεται από τέτοιες σκοτεινές συμφωνίες, καταχειροκροτούμενες μάλιστα. Σε αυτό έχουμε εγκλωβιστεί τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί δεν βλέπουμε μακριά. Δεν εστιάζουμε στην ουσία αυτών που μας συμβαίνουν. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι. Μας λένε ότι ποτέ δεν θα ξεφύγουμε από αυτό, ό,τι και να κάνουμε. Ίσως γιατί εμείς δεν απαιτούμε από όλους το μοναδικό ζητούμενο. Το εύζη του πολίτη. Σε όλους του τις μορφές. Σε όλες του τις διαστάσεις. Ζούσαμε σε μια δημοκρατική χώρα. Μιλήσαμε πρώτοι για δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα πολιτών.
Η ελευθερία του λόγου ήταν βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας. Σεβαστή και διαπραγμάτευτη, μας οδηγούσε στο ορθό. Η απληστία όμως και η αλαζονία εξαφάνισαν οτιδήποτε όμορφο από δίπλα μας. Οτιδήποτε δημιουργικό. Τα ίδια μας τα παιδιά. Τη συνέχεια της ζωής. Μπήκαμε σε έναν αγώνα δρόμο επιβίωσης, όπου ο καθένας φροντίζει για πάρτι του, ακόμα και εναντίον του άλλου. Αν είναι ποτέ δυνατόν η καταστροφή ενός ανθρώπου να εξασφαλίζει τη σωτηρία του άλλου. Λες και το να βολευτεί κανείς πρόσκαιρα είναι το πιο σημαντικό. Η δύναμη της αλληλεγγύης μεταμορφώθηκε σε αδυναμία συνείδησης και επιβολή εξουσίας. Σε μια διεφθαρμένη κοινωνία φαίνεται να αισθάνεται κανείς νικητής όταν είναι μέσα σε διεφθαρμένους. Είναι ψέμα όμως ότι σε μια τέτοια άρρωστη κοινωνία θα παραμείνεις υγιής για πάντα. Αντί όλοι μας να είμαστε καλά, όλοι μας ευτυχισμένοι, πετυχημένοι, σε μια ελεύθερη προοδευτική χώρα όπου όλοι θα μπορούν να ευημερούν, είμαστε καταδικασμένοι να τρέχουμε πίσω από τους δυνάστες μας, για ψίχουλα αυτών που μας ανήκουν ούτως ή άλλως. Ένα χρόνο μετά το φρικτότερο γεγονός της ζωής μας και του τόπου μας, για μας υπάρχει ένα όραμα. Ακόμα και αν θάψαμε σε κομμάτια ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε, υπάρχουν μέσα μας το φως και η ανάσταση. Αν κανείς δεν νοιάζεται για μας, θα φροντίσουμε εμείς. Εμείς και όλοι οι φωτεινοί άνθρωποι θα νοιαστούμε για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, όπου και αυτά, όπου και αν βρίσκονται. Δεν είναι κομματικό ζητούμενο η εξωπρέπεια και η ευζωία. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα που απαιτούμε να επανέλθει άμεσα. Θα φωνάζουμε γι' αυτό. Η οργή μας θα μεταμορφώνεται σε δύναμη. Διακρίνουμε πια τις ειρήνες της παραπλάνησης, αυτές που υπονομεύουν και υποβαθμίζουν την πίστη μας. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Δεν κινούμαστε από σκοπιμότητες. Λαχταρούμε να βγούμε από τον βούρκο και να αναπνεύσουμε ελεύθερα. Εργαζόμαστε προς αυτό. Δεν περιμένουμε βουβή τους δήθεν σωτήρες. Συμμετέχουμε στη θεραπεία μας, στη βελτίωσή μας. Έχουμε την πλούσια ιστορία μας, γεμάτη από ανθρώπους που στάθηκαν παράδειγμα άξιο προς μίμηση. Έχουμε ξαναβγεί από δυσκολίες με σύντροφο τον πόνο. Είμαστε πολύ περισσότεροι από τους καλοβολεμένους. Για τα παιδιά μας, τα νεκρά και τα ζωντανά, το οφείλουμε, θα το κάνουμε. Εγώ έχασα την κόρη μου. Αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου γι' αυτό. Η μάρθη μου δεν πρόλαβε καν να ψηφίσει. Σας καταθέτω μέσα από την καρδιά μου τα λόγια και τις σκέψεις μου. Είναι λόγια καθάρια, δεν κρύβουν τίποτα. Ακόμα και τις τύψεις μου, για αυτό που συνέβη και αυτό που θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Όλα πλέον είναι ξεκάθαρα στο φως της αλήθειας που μας οδηγεί. Οι ρογμές στο σύστημα έγιναν και είναι μεγάλες. Τίποτα δεν μας σταματά. Όλα θα αλλάξουν. Από εμάς, από την κοινωνία, από την ένωση των δίκαιων ψυχών. Η δικιά μας λύτρωση θα είναι αυτό που ήδη συμβαίνει. Ας λείπουν τα παιδιά μας. Τα αγαπάμε πιότερο και από πριν που τα είχαμε στην αγκαλιά μας. Τότε που κοιμούνταν ακόμα στα κρεβάτια τους, ασφαλή, γεμάτα όνειρα και ελπίδα. Αγαπημένα μας παιδιά, μακάρι να γνωρίσαμε από πριν πόσο μεγαλώνει η καρδιά μας για να σας φτάσει. Σημάνω κάποιες κουβέντες σε λέξεις που υπόθηκαν από τους ομιλητές μας. Πριν δώσω το λόγο και προχωρήσουμε στην ανάγνωση του ψηφίσματος για αυτήν την, για να λήξει αυτή η εκδήλωση και με κάτι αυτό. Ο κύριος Σομασλής μίλησε για, εκτός από τα 57 συνολικά θύματα, για 11 θύματα από την συναδέλφους του. Είπε τρεις αριθμούς.
582 εργαζόμενοι, 2.100 θέσεις στο οργανόγραμμα. 102 επιστολές προειδοποίησης. Σειρά διαμαρτυριών με αίτημα την ασφάλεια και τον εξυγχρονισμό. Η κυρία Βασάρα μίλησε για παραλήπτες επιστολών που αδιαφορούσαν. Φωτογραφίες από τη τηλεδιοίκηση της Ρώμης. Αναρωτιέμαι και με αυτά που άκουσα μετά από την κυρία Καστιανού, πώς και δεν έχει μηνύσει τους εργαζόμενους και τους γονείς ακόμα το Υπουργείο και η Πολιτεία για τη σφήμιση. Άλλες λέξεις που ακούστηκαν. Ναρκοπαίδιο, του κύριο Γεωργιάδη, φέρετρο. Κυρία Καρσιανού, ψέματα, προπαγάνδα, παραπλάνηση, πλήση εγκεφάλου, πόσο κουράγιο, ορφανοί γονείς. Αλλά θα, όπως και η κυρία Καρσιανού, θα προτιμήσω κι εγώ να, σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος και εκ μέρους όλων των εργαζομένων εδώ και των φοιτητών, έχουμε το προνόμιο να μην έχουμε μόνο βιολογικά παιδιά, αλλά να έχουμε και τα παιδιά μας μέσα στις αίθουσες. Και γι' αυτό θα προτιμήσω να μιλήσω για την ελπίδα που μας δίνει η δακρυσμένη Κλεοπάτρα, οι μαχητικές Ελένη και Μαρία, παθιασμένος Γιώργος, και θα μιλήσω κι εγώ για τους φωτεινούς ανθρώπους που αναφέρθηκε η κυρία Καρσιανού. Όλοι μαζί έχουμε ευθύνη να μην αφήσουμε όχι μόνο αυτό να ξεχαστεί, να μην αφήσουμε άλλο τη δικαιοσύνη στον τόπο μας. Και δεν μιλάω για το θεσμό της δικαιοσύνης, που και φυσικά έχει τις ευθύνες της. Να έρθει επιτέλους η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Είμαστε ευγνώμονες στον αγώνα σας, εκ μέρους των παιδιών μας, των βιολογικών και μη. Και καλούμε όλους τους συλλόγους όλων των πανεπιστημίων της χώρας να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να στηρίξουν έμπρακτα το Σύλλογο των Θυμάτων, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας. Την ανάγνωση του ψηφίσματος θα την κάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεταπτυχιακών, του Συλλόγου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Καλτσής. Πρωτού το διαβάσω, να δηλώσω κι εγώ εκ μέρους του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και Υποψηφίων Τακτόρων την αμέριστη στήριξη στον αγώνα που δίνεται και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ψυχική δύναμη που έχετε βρει και παίρνετε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Ψήφισμα για τα ΤΕΠΗ 2023. Όσες και όσοι συμμετείχαμε στη σημερινή εκδήλωση για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ, δηλώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των 57 θυμάτων και των δεκάδων τραυματιών αυτού του τρομερού, άρα προανακαλυφθέντος δυστυχήματος. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Σύλλογο ΤΕΠΗ 2023 και απαιτούμε: πρώτον, καμία συγκάλυψη για το έγκλημα. Δεύτερον, απόδοση ευθυνών και καταδίκη όλων των υπευθύνων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Τρίτον, να πάψουν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα να λιμένονται το σιδηρόδρομο και τις μεταφορές για τα δικά τους ιδιωτελή ωφέλη. Μόνον έτσι μπορεί ο σιδηρόδρομος και οι μεταφορές συνολικά να γίνουν ασφαλείς και προσιτές σε όλους τους πολίτες. Επί σειρά πολλών ετών βιώνουμε μια διαρκώς πτωτική πορεία της χώρας μας σε θέματα δημοκρατίας και ιδιαίτερα σε θέματα διαφάνειας και δικαιοσύνης. Παρακολουθούμε την αντικατάσταση του όποιου κράτους δικαίου με ένα μόρφωμα με κύρια χαρακτηριστικά του, την αδιαφάνεια, την αδικία και τη διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των δομών που εφήβρε ο άνθρωπος για να υπηρετούν τις ανθρωπιστικές αξίες. Η Βουλή δείχνει να αδυνατεί να ελέγξει την όποια κυβέρνηση, διατηρώντας τη βουλευτική υπουργική ασυλία. Ιδιωτικά συμφέροντα λιμένονται κοινωνικά αγαθά, οδηγώντας σταδιακά στη συρρήκνωση της ποιότητας των αγαθών προς τους πολίτες. Τα κόμματα οφείλουν να εκφράσουν τις πεποιθήσεις των πολιτών της χώρας με μεγαλύτερη ένταση. Έχουν ευθύνη στο να μην αφήνουν να συγκαλυφθεί το έγκλημα και να δραστηριοποιηθούν εμπράκτως και εγκαίρως προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η εμπιστοσύνη στις υποδομές της χώρας έχει εξαφανιστεί σε πολλά επίπεδα, όταν διαπιστώνουμε συχνά το ίδιο μοτίβο τραγικών γεγονότων. Μια παραμελημένη υποδομή με ανεπαρκές και συχνά κατάλληλο προσωπικό, όπου δεν λειτουργούν τα διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας, παρότι η κοινωνία τα έχει πληρώσει.
προκαλεί ένα μοιραίο γεγονός για το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν φταίει κανείς. Και αν ευθύνεται κάποιος, θα είναι ο τελευταίος υφιστάμενος. Παράλληλα, οι μηχανισμοί διερεύνησης οδηγούν πάντα σε καθυστερήσεις και θολές ευθύνες. Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή γίνεται μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια συγκάλυψης. Όμως, για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ το 2023 είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο. Η επικίνδυνη κατάσταση ήταν απολύτως γνωστή στην κυβέρνηση και σε όλους τους αρμόδιους, όπως αποδεικνύουν οι δεκάδες υπηρεσιακές αναφορές, εξώδικα και άλλα. Όμως δεν έκαναν τίποτα για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Η μετοπική σύγκρουση των τρένων ήταν το αποκορύφωμα της επικινδυνότητας στην οποία έχει επέλθει η χώρα και δεν έχει αφήσει κανέναν πολίτη αδιάφορο και ασυγκίνητο. Μας έχει θυμώσει όλους. Ο αγώνας του Συλλόγου ΤΕΠΗ 2023 των Συγγενών των Θυμάτων είναι αγώνας όλων μας. Και δηλώνουμε παρόντες σε κάθε ενέργειά τους προς δικαιοσύνη των θυμάτων, ευχαριστώντας τους έμπρακτα για το ότι θυμίζουν στην ελληνική κοινωνία το ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, αλλά και το πώς να αγωνιζόμαστε υπηρετώντας αξίες ζωής, απαρέγκλιτα και με σθένους. Ως φοιτητές και εργαζόμενοι ενός πανεπιστημίου και συνολικά ως πολίτες, απαιτούμε από τις δομές της δημοκρατίας μας, την κυβέρνηση, τη Βουλή, τα κόμματα, τη δικαιοσύνη, να ενεργήσουν άμεσα με την απαραίτητη ηθική προς απόδοση δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Επίσης απαιτούμε να γίνουν άμεσα όσα χρειάζονται για να αποκατασταθεί η ασφάλεια στις μεταφορές και όποια άλλη υποδομή αντίστοιχα παραπέει. Ένα ζήτημα που αφορά τις δομικές λίθους της κοινωνίας μας, της οποίας η αποσύνθεση πρέπει να σταματήσει. Το θέμα αυτό αγγίζει όλους τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι έχουμε υποχρέωση να σταματήσουμε να είμαστε αμέτωχοι και να συμμετέχουμε ενεργά στις συλλογικότητες με την παρουσία μας και τον λόγο μας, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Συνυπογράφουν ο Σύλλογος ΤΕΠΗ 2023, οι πολίτες του Βόλου και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητικοί σύλλογοι, φοιτητές του Πανεπιστημίου, ο ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου, ο Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατάργηση της ασυλίας, παρακαλώ. Κατάργηση της ασυλίας. Της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας υπάρχει στο κείμενο. Δεν υπάρχει. Δεν το απαιτεί το κείμενο. Είναι μια παρατήρηση η οποία περνάει στα ψηλά. Να είναι απαιτητό. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν υπάρχει απαιτήρηση. Απλώς το γίνεται με κάποιο τρόπο που διαβούλευσε από πριν. Τώρα γίνεται η διαβούλευση. Γι' αυτό θα ψηφίσω. Τα κείμενα των οι ομιλίες. Ωραία. Λοιπόν, διορθώνουμε εδώ που λέει η Βουλή δείχνει αδυνατή να ελέγξει την αυτή κυβέρνηση για τη ρώτηση στην πολιτική και η πολιτική ασυλία και σημειώνουμε. Και αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακολύματα.
Το έγκλημα των τεπών. Λοιπόν, το διαβάσατε, οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει όλοι. Ξαναδιαβάζω τα δύο επιπλέον. Να καταργηθεί η βουλευτική ή υπουργική ασυλία για το έγκλημα των τεπών. Αναβάθμιση όλων των κατηγοριών σε κακουργήματα. Σχετικά με το έγκλημα. Κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρωθεί στο ψήφισμα, γιατί πρέπει να το ψηφίσουμε για διανάταση του κυβερνήτη. Ποιο θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, είναι καταρχά να σα καλωσορίσω, να σα ευχηθώ. Ναι, ναι, θέλετε να έρθετε. Ένα πράγμα. Στην αρχή τη σειρά του Κερκίνη, από όσου και όλων των όσο ψηλά και αν βρίσκονται και όσο πίσω και αν βρίσκονται, θα ήθελα να πει. Όχι τώρα όσο ψηλά και αν βρίσκονται, όχι το 20 όσο ψηλά βρισκόταν, το 23, το 20, το 19, όπως το αναφέρασε, 10 χρόνια και τώρα. 15 χρόνια και τώρα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν, αν συμφωνούν κι άλλοι, όχι όσο ψηλά βρίσκονται και όσο χρόνια πίσω βρίσκονται. Αυτό θα πιστώνεται. Συμπληρώνω τη λέξη διαχρονικά. Κάτι άλλο. Από 1 Μαΐου, με νόμο που πέρασε μέσα στην Βουλή, ο κ. Νικόπουλος το γνωρίζει εδώ, και κύριε Αξιοπελώνη, λοιπόν, έχουν ψηφίσει το εξής. Την ποινικοποίηση του δημόσιου λόγου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Εισερχόμεθα στον όρο πειταλχημένη ελευθερία και με τον νόμο. Η ποινικοποίηση του δημοσίου λόγου μπορεί να σε οδηγήσει για κάτι πολύ ψηλό που μπορεί να είπες, κύριε Καριστιανού, που δεν θα την αγγίξουνε, αλλά θα αγγίξουν άλλους. Για κάτι πολύ ψηλό που μπορεί να είπες, μπορεί να σε οδηγήσει με διαδικασίες αυτοφόρου σε 2-3 χρόνια φυλάκιση. Αυτό έχουν ψηφίσει, δηλαδή νομιμοποιούνε δικτατορικό καθεστώς. Αυτή είναι η ουσία. Να θυμάστε τον όρο. Πειθαρχημένη ελευθερία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γραφτεί στο ψήφισμα, πιστεύω. Μισό λεπτό. Επειδή. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν με επιτρέπετε, κύριε Αναστησίου, μπορείτε να πάρετε το λόγο ακριβώς μετά ξανά, αν θέλετε να το συζητήσουμε. Πάντως, για το θέμα του ψηφίσματος, θα πρέπει να περιοριστούμε, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Και δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το θέμα των τεμπών για να είναι σφιχτό και να έχει αυτό το ζήτημα. Γιατί αν κάποιος πει οτιδήποτε κατατέλει από το μεθαύριο, μπορεί να κατηγορηθεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων και να καταλήξει φυλακή. Τι δεν καταλαβαίνω. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους συγγενείς των θυμάτων. Δεν υπάρχουν λόγια γενικώς που μπορούμε να πούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε μαζί σας ως το τέλος, όλη η κοινωνία, ως το τέλος. Δεν θα τα αφήσουμε για το ψήφισμα. Επειδή συμμετείχαμε ως πολίτες του Βόλου σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει τα πάντα, μπορεί να έχει πολλά ψεγάδια. Δύο πράγματα θεωρούμε, μαζί και με τον Αντώνη που το συντάξαμε, ότι πρέπει να βγουν από αυτό. Τρία. Ένα. Στηρίζουμε ως το τέλος αυτό που είπα πριν. Στηρίζουμε ως το τέλος αυτόν τον αγώνα. Δεν ξεχνιέται, δεν είναι παγιάτικα νέα. Μας αφορούν όλους. Δεν θα το αφήσουμε. Δύο. Θα τιμωρηθούν όλοι. Ψηλά, πίσω, όλοι οι υπεύθυνοι. Έχει πολλά χρόνια η διαδικασία η οποία ονομάζεται απαξίωση, εχώρηση ιδιωτικά συμφέροντα, να βγάζουν κέρδη από εκεί που παίζουν κορώνα γράμματα και στα ζάρια της ζωής μας. Δηλαδή δικαιοσύνη, δηλαδή φυλακή. Φυλακή. Δεν υπάρχει άλλο φυλακή. Το τρίτο, όλοι αυτοί που συγκαλύπτουν ένα πράγμα, εκτός από τον εαυτό της ο καθένας προσωπικά, Καραμαλής, Τριαντόπουλος, Αγοραστός, Μητσοτάκης, όλοι ονομαστικά, προηγούμενοι, Τερζάκης,
Συγγνώμη, αλλά δεν τα ξέρω όλα τα ονόματα, τους έχω δει. Λοιπόν, συγκαλύπτουν και κάτι ακόμα. Συγκαλύπτουν ένα σύστημα. Η Τέρνα και η Alstom, που ήταν οι εταιρείες που είχαν πάρει την εργολαβία για την 717, βγάζανε εκατομμύρια από αυτό. Πάνω από μια δεκαετία ήταν που παίζαν το μπαλάκι των συμπληρωματικών συμβάσεων. Η Hellenic Trains τα πήρε κοψοχρονιά τα τρένα τα ελληνικά για να συνεχίσει να βγάζει εκατομμύρια. Και ο Γεωργιάδης όταν έβγαινε και έλεγε δεν θα λέγαμε στον κόσμο ότι έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Γιατί το έλεγε αυτό? Για να συνεχίζει η Hellenic Trains να βγάζει εκατομμύρια. Γι' αυτό το λόγο το έλεγε. Και για να μπορούν η Τέρνα, οι εθνικοί εργολάβοι που φτιάχνουν από το φράκ του Εύρου μέχρι τα συστήματα ασφαλείας που δεν τα φτιάχνουν, λοιπόν, στα τρένα, να συνεχίζουν να μπορούν να βγάζουν κέρδη. Και το ψήφισμα προσπαθεί αυτό να το αποτυπώσει, λέγοντας να σταματήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα, να λιμένονται τα κοινωνικά αγαθά, οι μεταφορές, το νερό, η ενέργεια, τα νοσοκομεία, η παιδεία. Πρέπει να είναι του λαού, πρέπει να είναι δημόσια. Δεν μπορεί να τα έχουν στα χέρια τους ιδιωτικά συμφέροντα, γιατί καταλήγουμε σε αυτές τις εκατόμβες, στα οποία δεν μπορεί να τις γονέψει ανθρωπινούς. Αυτά προσπαθούμε να πούμε. Μπορεί να μην είναι το τέλειο, αλλά θέλουμε από αυτήν εδώ τη μεγάλη συγκέντρωση, που και ακόμα διπλάσιος να ήταν ο χώρος, διπλάσιος ήταν ο κόσμος και τριπλάσιος ήταν ο κόσμος, να μείνει κάτι. Δεν ήρθαμε εδώ για να τα πούμε και να φύγουμε έτσι απλά. Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε μια υπόσχεση που τη δώσαμε και πέρσι, ότι όλων των νεκρών θα μας τη φωνεί. Όλων των νεκρών. Κανένα δεν θα ξεχάσει. Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ, Νίκος Καναλής. Άρα, προτείνω να ψηφίσουμε το ψήφισμα, όντως το τέλειο ψήφισμα που θα εκφράζει αυτή τη στιγμή τους πάντες, όλους τους καημούς και τις αδικίες που νιώθουμε σήμερα, δεν θα το καταφέρουμε. Εδώ είμαστε όμως να ξεκινήσουμε και κάτι πιο μεγάλο, για ό,τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε. Εδώ θέλουμε να βγει κάτι το οποίο θα είναι δυνατό για να δώσουμε την πάσα και σε άλλους συλλόγους, σε άλλα πανεπιστήμια. Το λέω για τα πανεπιστήμια, επειδή τα περισσότερα θύματα ήταν δικά μας. Γι' αυτό το αναφέρω. Μια συμπλήρωση λίγο. Θα καλούμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να μην σταματήσει μπροστά στο θέμα της ασυλίας. Αυτή είναι η συμπλήρωση. Ωραία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στην συμπλήρωση του πολίτη? Ωραία. Συμφωνούμε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως, ένα μήνα καθυστέρησε η εκδήλωσή μας ακριβώς γιατί η κυρία Καρσιανού με άλλους συναδέλφους, άλλα μέλη του συλλόγου πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς για να θέσει αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι εκεί έχει δοθεί πολύ μεγάλη δύναμη, από εκεί μας έχει δοθεί πολύ μεγάλη δύναμη. Άρα συμφωνούμε όλοι να συμπληρωθεί και αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην σταματήσει να ερευνά το θέμα και να προχωρήσει σε βάθος. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να τοποθετηθεί, όχι πάνω στο ψήφισμα, αν θέλει κάτι να πει? Ναι, το έχουμε συμφωνήσει ότι θα δώσουμε τον λόγο σε όποιον, αν θέλει κάποιος. Παρακαλώ, μου πείτε το όνομά σας. Λέγομαι Κυρία Γλάβαδο και πάντα δημόσια μιλάω με το όνομά μου για να έχω εξήγηση και το λόγο μου. Εγώ να πω ένα μπράβο στο Σύλλογο των Τεπών, σε όλου σα και την καριά του Ευαισθητού και όλου του γονεί που έχουν κάνει τα παιδιά του, κύριε Γεωργιάδη, από εδώ που μίλησε, που είναι στο πίκρο μα. Και θα ήθελα ένα πράγμα να πω, μην κουράζω τον κόσμο, για τον σημερινό Υπουργό Δικαιοσύνη. Μία φράση ενό έγκριτου νομικού που έτυχε να είναι και ο πρώτο πρόεδρο τη Δημοκρατία με τη μεταπολίτευση. Έλεγε ότι μια μονομένη πολιτεία απαρτίζεται από κάποιου θεσμού. Κορονίδα όλων των θεσμών είναι η δικαιοσύνη. Αν ο πολίτης νιώθει τη δικαιοσύνη, γίνεται αλακάρτ, δίνεται αλακάρτ, δεν αποδίδεται σωστά, τότε καταραίουν όλοι οι θεσμοί. Αυτό το λέω, αν υπάρχει κάποιος εδώ δικηγόρος νομικός, θα καταλάβει τι λέω. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Στασινόπουλος, στο βιβλίο του Πινάκη, ο Πακίστης, ο νόμος του Λίγου. Σας
Σας ευχαριστώ και βλέπω ότι πλέον ο κόσμος έχει περάσει από την παθητική αντίσταση στην ενεργητική αντίσταση και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν θα συγκαλυφθεί αυτό το έργο. Δεν έχω τίποτα να πω να μην σας κουράζω. Μπράβο σας και έτσι. Τα Τέμπη και ο περσινός Χρυσοκοσμός ήταν λίγο τη στιγμή. Ήταν ένα θυμικό του κόσμου, ένα συναισθηματικό. Βγήκε μια εβδομάδα στον δρόμο, το ξέχασε. Ένα χρόνο μετά, όχι απλά δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα, αλλά είναι που τώρα φέτος εκδικείται στην πραγματικότητα όλο αυτό το κίνημα των Τεμπών και βγαίνει και τώρα είναι που δημιουργεί το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τρέχουν και δεν φτάνουν και όχι μόνο στην κυβέρνηση. Επεκτείνονται όλη αυτή η πολιτική κρίση σε όλο αυτό το σύστημα. Ένα σύστημα που το περιέγραψαν οι ομιλητές που στην πραγματικότητα για να συγκαλύψει αυτό το έγκλημα λειτουργούσε σαν κόζα νόστρα από τις μονταζιέρες, από τα θαψίματα, από όλη αυτή την προσπάθεια να συγκαλύψουν το πρώτο και το μεγάλο έγκλημα της ιδιωτικοποίησης. Που ημικρατάει και αρχίζει εδώ και 30 χρόνια. Τα είπε πολύ, έβαλε πολλά παραδείγματα ο γραμματέας της Ομοσπονδίας και αυτή η διαδικασία ότι ξεκινάει 30 χρόνια πριν, από το τεμάχισμα, την υποβάθμιση, την υπερχρέωση που έγινε συνειδητά των συγκροδρόμων και δεν φταίνανε οι εργάτες με τους μισθούς, μέχρι να φτάσει στα εγκλήματα δηλαδή από το ΤΑΙΠΕΔ, το 16 που το πουλάει ο Τσίπρας, μέχρι και αυτό που είπε ο σύντροφος ο Καρελής, ότι στην πραγματικότητα η σύμβαση 7-17 ήταν ένας ανταγωνισμός μεταξύ δύο μεγάλων εταιριών που η μία δεν έδινε τεχνοδοσία στην άλλη και γι' αυτό το λόγο κόλλαγε η διαδικασία της σηματοδότησης 5 και 6 και 7 χρόνια και δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα. Επειδή αρνούνταν μια μεγάλη πολυεθνική να δώσει σε μια άλλη μεγάλη ελληνική χωράκια τέλος πάντων της βιομηχανίας, να τους δώσουν την τεχνογνωσία και αυτό δεν βάζανε σήματα για αυτόν τον λόγο. Άρα μόνο σε αυτούς έχουμε να κάνουμε, αυτός είναι ο κόσμος τους, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι βγήκε ότι η δικιά μας η πλευρά όχι απλά δεν είπε αυτό που λένε που λέγεται τέλος πάντων και άτομο, αλλά βγήκε μαζικά στους δρόμους. Ένα χρόνο μετά επιβεβαιώνει η κοινωνία ότι δεν ξεχνάει αυτό το έγκλημα. Ήταν τεράστια γενική απεργία ένα χρόνο μετά στις 28 Φλεβάρι και φαίνεται ότι δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα να το διεκδικήσει αυτός ο κόσμος και με κέντρο τους εργαζόμενους μέσα στα τρένα που βγήκανε και μας ξεσήκωσαν πέρυσι με γενική απεργία διαρκείας και αυτό ήταν το ένασμα για να βγούμε στις νέες γενικές απεργίες. Ξανά με αυτό το. Με αυτό σαν κέντρο μπορούμε να βγούμε για να διεκδικήσουμε και για τα τρένα και για να μην ξεπουλήσουν τα νοσοκομεία γιατί δεν θα μπορούν μετά να σώζουν και τα παιδιά που πήγαν να δολοφονήσουν στα τρένα όπως έκαναν για το Γεράσιμο, για να μην ιδιωτικοποιήσουν το νερό, για όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που φέρουν γιατί πραγματικά δολοφονούν. Αυτή τη στιγμή δεν δίνουν τίποτα σε αυτόν τον κόσμο και θέλουν να στέλνουν όπλα. Γιατί έχουν τεχνολογία. Για υπερσύγχρονα F-35 έχουν τεχνολογία. Για να σκοτώνουν κόσμο στα σύνορα έχουν τεχνολογία. Για να σώσουν τα παιδιά δεν έχουν τεχνολογία. Αν μου επιτρέπετε λίγο πριν σας δώσω το λόγο, επειδή τυπικά καλό είναι να. Το χειροκρότημα θεωρούσα σε πρώτη φάση ότι φτάνει, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε και την ανάτωση των χειρών για την αποδοχή του ψηφίσματος. Επομένως να το κάνουμε αυτό τώρα και τυπικά. Ομόφωνο. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι, εντάξει, τον άνθρωπο του πέρασε όμως. Ναι. Δώστε το λόγο. Όχι, είναι ο κύριος προηγείται. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Βασίλης Ιλιόπουλος. Εγώ θα αναφερθώ απλώς στο συμβάν. Έτσι ένας από αυτούς που ήμασταν από τους πρώτους που φτάσαμε εκείνη τη νύχτα στο σημείο εκείνο. Δύο τα ξημερώματα περίπου ήμασταν εκεί από τον Βόλο όταν φύγαμε. Δεν θα σταθώ σε αυτά που αντικρίσαμε, σε αυτά που ζήσαμε, σε αυτά που είδαμε, σε αυτά που νιώσαμε στο σημείο αυτό. Μείναμε 18 ώρες εκεί μέχρι το τέλος της ημέρας το βράδυ. Δεν θα σας πω για το τι νιώσαμε, για το τι κουβαλήσαμε και απορρίσαμε γιατί μέσα στο σάκο που θεωρούσαμε ότι έχουμε ένα παιδί, ένα νεαρό ή μια άξια γυναίκα ζήγησε 25-30 κιλά. Ούτε για τα κομμάτια που αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να συμμαζέψουμε από τους χώρους.
Η χειρότερη στιγμή για μας ήταν όταν ξημέρωσε πλέον και αρχίσαν να φτάνουν δυστυχώς οι γονείς. Η προσπάθεια των γονέων με μια φωτογραφία στο χέρι να μας πλησιάσουν για να πάρουν κάποια πληροφορία. Τι μπορεί να πει σε ένα γονιό που κρατάει μια φωτογραφία ότι δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί του να το βρει ζωντανό. Και αυτό το λέω με κάθε συνέστηση για να καταλάβετε όλοι μας ότι επειδή και εμένα εκείνη την εποχή ο μικρός μου γιος ήταν τετραετής, στη Θεσσαλονίκη, πολλές φορές είχε χρησιμοποιήσει το τρένο, έτυχε εκείνη τη μέρα να μην χρειαστεί να μεταφερθεί. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι εν γέννη θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε στη θέση αυτών των γονιών. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Μια κουβέντα για τους ορφανούς γονείς. Τα παιδιά σας είναι παιδιά μας και δεν ξεχνάμε. Η μόνη ελπίδα για αυτό τον τόπο είναι όλα τα παιδιά να είναι παιδιά όλων. Και επίσης, το μεγαλύτερο κριτήριο για την ποιότητα μιας κοινωνίας είναι το πώς αντιμετωπίζει τους νεκρούς της. Για μας αυτοί οι νεκροί είναι ιεροί και θα το αποδείξουμε με τη στάση μας, θα είμαστε κοντά σας μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα ήθελα να πω κάτι πέραν του συναισθηματικού και για το τι μέλη γενέστε. Γιατί το να μιλάμε για τους πολιτικούς, συσσαγωγικά, που έχουν καταχραστεί την εξουσία τις τελευταίες δεκαετίες, είναι πολύ λίγο και μικρό. Είναι όλο το πολιτικό σύστημα συνολικά που ευθύνεται, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι αν όλοι οι βουλευτές που δεν ανήκαν στον εξουσιαστικό μηχανισμό εκείνη τη στιγμή, στην κυβέρνηση, είχαν παραιτηθεί, θα είχαν ανατραπεί τα πάντα, θα είχε τραβηχτεί το χειρόφρενο αυτής της ξέφρενης αμαξοστοιχίας που λέγεται σύγχρονη Ελλάδα. Είναι υποκριτικό να συνεχίζουν να κρατάνε τις καρέκλες τους και να σφυρίζουν και τις καρέκλες και να μην γίνουν τίποτα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Δεν μας εκπροσωπούμε. Αποποιούμαστε αυτούς τους αντιπροσώπους. Είναι ανάξιδο περιστάσεων. Δεν είναι εκπρόσωποι μας. Είναι αντιπρόσωποι των εταιριών και των συμφερόντων που τους έχουν αναδείξει και τους κρατάνε εκεί. Τους αποποιούμαστε. Δεν είναι δικοί μας αντιπρόσωποι. Όλοι μαζί, κάποια στιγμή θα αναθεωρήσουμε το σύνταγμα αυτής της χώρας και από κουρελόχαρτο θα το ξαναφέρουμε στα ύψη που είχε κάποτε στην πραγματική δημοκρατία που δεν θα έχει κανείς ασυλία απέναντι στο χαμό της ανθρώπινης ζωής. Και δεν είναι μόνο αυτές οι ζωές που χάνονται. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που κοιμούνται σε χαρτόκουτα, που τρώνε από τα σκουπίδια, που πεθαίνουνε, να μην επεκταθώ. Να μην επεκταθώ, είναι τόσο πολλά αυτά που θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι τουλάχιστον υποκρισία να συνεχίζουμε τις ζωές μας σαν να μην συνέβη τίποτα. Και θέλω να σας πω, επειδή δουλεύω στη σχολεία, ότι τα παιδιά μας είναι συγκλονισμένα και δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Αν εμείς οι παλαιότεροι έχουμε γίνει χοντρόπετσοι, τα μικρά παιδιά δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Και αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα. Μια μέρα θα πρέπει να γράψουμε ένα πραγματικό σύνταγμα το οποίο θα τηρείται απαραίτητα από όλους μας. Είναι δική μας ευθύνη. Είναι δική μας ευθύνη. Δεν πρέπει πια να τρέχουμε από πίσω και να τους παρακαλάμε να κάνουν αυτό το αυτονόητο. Πρέπει να τους γραπώσουμε από το σβέρκο και να τους κάνουμε να κάνουν αυτό που πρέπει. Να σηκωθούν από τις αίρες και να φύγουν. Να φύγουν εδώ και τώρα. Και να έρθει η τύχη αυτής της σκοτεινής χώρας στα χέρια των φωτεινών ανθρώπων. Της δικαιοσύνης, ήλια, νοητέ. Μη μας ξεχάσεις. Είμαστε μαζί σας. Σας αγαπάμε. Είστε η δύναμή μας. Κρατάτε εσείς, χαροκαμένοι ορφανείς γονείς, κρατάτε στις σας την ελπίδα μας. Σας ευγνωμονούμε για όλα και είμαστε δίπλα σας. Να είστε όλοι καλά. Και στον αγώνα σας, είμαστε μαζί σας. Από τον Βαλίνιο
Σύνδεσμο Συνταξιούχων Συνδρομικών η Ενότητα μας κατατέθηκε ένα ομόφωνο ψήφισμα και θα διαβάσω μόνο λίγα αποσπάσματα. Το έγκλημα των τεμπών με τους 57 νεκρούς επιβάτες, φοιτητές και συνδρομικούς ήταν αναμενόμενο. Δυστυχώς διαπιστώνουμε και εμείς, όπως όλος ο ελληνικός λαός 13 μήνες τώρα, ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης και προσανατολισμού αυτού του εγκλήματος. Όπως είχαμε προβλέψει, δείχνουν το δέντρο του ανθρώπινου λάθους, τα αυτομάχη και μηχανοδηγού, για να κρύψουν το δάσος των δολοφονικών ευθυνών, των κυβερνώντων και των διοικούντων του ΟΣΕ και της Χελένη Τρέιν. Εμείς, και διαβάζω τα πηγαίνω στα αιτήματα, εμείς οι συνταξιούχοι συνδρομικοί αγωνιζόμαστε για ενιαίο δημόσιο με κοινωνικό χαρακτήρα, δημοκρατικά λειτουργικό και ασφαλή σιδηρόδρομο, άμεση επαναφορά όπως προέβλεπε ο παλιός κανονισμός επί της κυκλοφορίας των προϊσταμένων αξιοπιχειών, με άμεσες προσλήψεις και ανάλογη εκπαίδευση. Τα αγαθά όπως η ασφάλεια δεν είναι εμπόρευμα. Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Όλοι μαζί στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Λεπτόπουλος Σωτήρης και ο Γενικός Γραμματέας Ρούσος Παναγιώτης, το καταθέτουμε και αυτό μαζί με το ψήφισμά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε για απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη του Συλλόγου, την κυρία Ελένη Βασάρα, την πρόεδρο Μαρία Καριστιανού για τον αγώνα τους και είμαστε δίπλα τους σε ό,τι γίνει από το κράτος.